και πάλι. Μια εβδομάδα. Ένα Σάββατο, έχουμε γενέθλια σήμερα όπως το καταλαβαίνετε. Ποιος έχει γενέθλια? Η Γκαβαλίν. Δεν βλέπεις. Η Γκαβαλίν έχει γενέθλια. Στο μπλουζάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ από τον Ιωαννίδη και είναι αυτά που λένε το διαχρονικό, το κόκκινο στην τηλεόραση τελικά γράφει. Το κόκκινο και το μπλε στην τηλεόραση δεν υπάρχει. Αρχίσουμε τώρα και δίνουμε συμβουλές προς νεόκοπους υποψηφίους, δημάρχους, περιφερειάρχες. Έχουμε. Όχι, εγώ ταιριάζω με το σκηνικό όμως. Εσύ ταιριάζει με το πάρτι της Γκαβαλίν που αποφάσισε μέσω του καταστήματος Πάπστας. Φυσικά να κάνει τα γενέθλιά του στο Top Channel. Τι χαρά για σας. Τι χαρά και για εμάς που φιλοξενούμε μια τέτοια εταιρεία και τι ωραία δώρα δίνουμε. Λοιπόν, η Γκαβαλίν είναι 50 χρόνια στο χώρο του παιδικού παπουτσιού, με ό,τι αυτό σημαίνει για την ποιότητά της, για τα ευαίσθητα ποδαράκια των παιδιών σας και των βαφτιστικών σας. Διότι και ο Παναγιώτης έχει βαφτίσει 2, 3, 5, 7, πόσα έχεις, δεν θυμάμαι. Τρία. Προς το παρόν. Όπα. Δεν ξέρεις το μέλλον. Έχεις κλείσει κάτι? Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν ξέρω, λέω. Έλεγα λοιπόν ότι τώρα, επειδή είναι και η περίοδος που σιγά σιγά αρχίζουμε να παίρνουμε λαμπαδίτσες και παπουτσάκια στα βαφτιστήρια μας, να θυμάστε ότι και η Γκαβαλίν αλλά και όλες οι εταιρείες του Πάπιστα, εκτός από εξαιρετική ποιότητα, έχουν πλέον και εξαιρετικές τιμές. Θα βρείτε προσφορές οι οποίες θα σας εκπλήξουν στο παιδικό παπούτσι στο κατάστημα Πάπιστας. Οπότε κάντε μια έρευνα αγοράς από τώρα, ξεκινήστε τις επισκέψεις σας και για να βρείτε αυτό που θέλετε και για να διαπιστώσετε τι θα πει εκπτώσεις και προσφορές στο κατάστημα Πάπιστας. Εμείς, ναι, αυτά είναι καινούρια σειρά γυναικεία. Τώρα μιλάμε για τα παιδικά, είναι εξαιρετικά. Έχει αυτό, βλέπεις Παναγιώτη, βλέπεις. Είναι καινούριο. Λέγεται γραβάτα αυτό το τακούνι, γιατί ανοίγει όπως ανοίγουν οι γραβάτες. Είναι εξαιρετικό και πάρα πολύ άνετο, καινούργια σειρά. Αλλά επιστρέφουμε στο παιδικό, γιατί είναι και η περίοδος του τώρα, εσείς είναι ο νέος, με καταλαβαίνετε. Πάπιστας και Γκαβαλίν και σήμερα δύο δώρα, ένα κοριτσίστικο. Τι καλό που είναι. Και είναι 25. Και ένα αγοριστικό, Παναγιώτη βοήθα. Το χρήστικο είναι 27, μου πάνε. 27 σου είπανε, δείξ' το. Για να δω, 27 είναι όντως. Ναι. 27 γράφει μέσα. Και η τούρτα δώρο λέει, οπότε... Τι είναι ως δώρο, πάει να ζήσει. Όχι ρε παιδί μου, αλλά έχουν πολύ ωραίο στήσιμο για τα γενέθλιά τους. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, 39.205 για τις κληρώσεις σας. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναλέμε. Τι κάνεις? Καλά. Διαπιστώνω έτσι όπως έβγαζα θέματα ότι στις 14 Τρίτου έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 πολλά θέματα αυτή την εβδομάδα. Ρε παιδί μου, έχουμε πολλά. Ναι. Βγήκαν πολλά θέματα για εκείνη την ημέρα. Τι έγινε, είναι ανάδρομος ο Ερμής, δεν ξέρω, εσύ πέρασες ήσυχα. Τι μέρα ήταν 14, βοήθησε με. 16 ήταν χθες. Βοηθάς, Τετάρτη δηλαδή, ξέρω εγώ. Καλημέρα. Πώς θα πέρασε αυτή την εβδομάδα? Αδιάφορα. Αδιάφορα. Γιατί σε είδα να γράφεις κάτι κείμενα, όλο φωτιά, με αφορμή ένα κείμενο που έγραψε ο κύριος Χατζίδης, ο οποίος είναι περιφερειακός σύμβουλος. Δεν έγραψα εγώ. Εγώ απλά το ανέρτησα. Εσύ το ανέρτησες, αλλά έχεις άλλους, άποψη. Μισό λεπτό. Ο κύριος Χατζίδης έγραψε κυρίως για το κάπνισμα, βέβαια. Έγραψε γενικώς για την κατάσταση. Κάτσε να το πιάσουμε από την αρχή λοιπόν και να το αναλύσουμε. Ο κύριος Χατζίδης, ο οποίος, να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι είναι ένα από τα πολύ γνωστά στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, από τα κορυφαία στελέχη. Είναι περιφερειακό σύμβουλο. Είναι περιφερειακό σύμβουλο στην παράταξη του κυρίου Μουλίδη, αλλάζουμε εποχή. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ιδιοκτήτες καταστημάτων, καφέ μπαρ στην πόλη. Και θέλει να είναι και υποψήφιος στο μέλλον, ίσως και ακόμη και για βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια. Αυτό το ξέρεις με τα αφεβαιότητος και το λες. Ναι, και την προηγούμενη φορά ήταν από τα ονόματα που ακούγονταν για τη λίστα του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Τελικά δεν ήταν υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα έγραψε. Επιχειρηματίας. Και έχει επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν κυρίως στον χώρο της εστίασης. Ο ίδιος είναι δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Τέλος πάντων, ναι, οικονομικά έχει σπουδάσει. Εγώ λέω ότι έχει επιχειρήσεις, δεν ξέρω τώρα πόσα μαγαζιά, στον χώρο της εστίασης. Ναι. Οπότε χθες το βράδυ νομίζω. Ναι, γιατί ήταν η μεγάλη Παρασκευή των μαγαζιών χθες το βράδυ. Μεγάλη Παρασκευή το λες εσύ, γιατί τόσο χαλιά. Δεν βγήκα, αλλά από ό,τι μου είπαν και είναι η πρώτη φορά που έχω δεχτεί τόσα σχόλια για το τι συνέβη χθες το βράδυ στην Κοζάνη. Τι συνέβη χθες το βράδυ στην Κοζάνη? Όπως λένε φίλοι και συνάδελφοι, για πρώτη φορά τόσο συντονισμένα όλα τα κλιμάκια επιθεώρηση εργασία, αστυνομία, ΙΚΑ κτλ. Βγήκαν μαζί σε πολλά καταστήματα, καφέ, μπαρ, κλαμπ κτλ. Έγινε η σφαγή χθες το βράδυ.
Υπήρχε μαγαζί πολύ γνωστό που για μία ώρα δεν έπαιζε μουσική καν. Τι εννοείς, ρε παιδί μου, αυτό γιατί. Μπήκε αστυνομία, μπήκε επιθεώρηση, μπήκε κτλ. Ναι, και μάλιστα ο μισός κόσμος έφυγε. Ναι. Να το ρωτήσω σε εσάς, του τηλεθεατές, σε εσένα. Πας σε ένα μαγαζί να πιεις ένα ποτό και έρχεται η αστυνομία για τον ΑΒ λόγο ή ένα κλιμάκι κτλ. Και σταματάει η μουσική. Δεν θα φύγεις μετά από μία ώρα, μετά από 40 λεπτά. Δεν θα πεις πάω κάπου αλλού. Αισθάνεσαι και λίγο δύσκολο εκείνη την ώρα που ο άνθρωπος τώρα ελέγχεται εκεί. Είναι ακριβώς. Εγώ θα σου πω ότι για μένα είναι ένας από τους λόγους που το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο δεν πολύ βγαίνω έξω. Είναι αλήθεια. Βράδυ. Ο κύριος Χατζής, λοιπόν, για να ξανάρθουμε στο θέμα μας. Δεν το πεις αυτό, να πω ότι πραγματικά είναι λίγο επειδή και το ΕΒΕ έγραψε κάτι. Και προσέξτε, δεν μιλάω για το κάπνισμα τώρα εδώ. Μπορεί να είναι και το κάπνισμα η αιτία, αλλά παιδιά, αυτό το πράγμα που γίνεται συντονισμένα εδώ και ένα δίμηνο, να βγαίνουν έξω παγανιά και να έχουν στοχοποιήσει τα μαγαζιά, νυχτερινά και μη, καφέ, μπαρ κτλ., δεν έχει ξαναγίνει στο βαθμό που συμβαίνει. Εμένα μου το λένε και μαγαζάτορες 20 χρόνια και 10 χρόνια με εμπειρία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υπάρχει μια αιτιολογία σύμφωνα με κάποιους φίλους που ασχολούνται αρκετά με αυτά, ότι θέλει η κυβέρνηση να γεμίσει τον κουμπαρά της εν ώψη της υποτίθεται καθαρής εξόδου από το μνημόνιο. Ή να, επειδή έχουμε και μια υστέρηση λίγο στα έσοδα, να πιάσουμε κάποιους στόχους. Οπότε του λέει: βγείτε και γράψτε. Ναι. Για να πληρώσουν τα πρόστιμα. Ναι, αλλά κυρίως όμως έτσι έχουν στοχοποιήσει ένα συγκεκριμένο κλάδο. Ο οποίος έχουμε και τη συγκυρία να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και να έχει κακά τα ψέματα υποστεί και μια ζημιά από την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Δηλαδή ήρθε και έδεσε, να το πούμε απλά. Και όλη αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει ένα κλίμα που πραγματικά στην πόλη δεν κουνιέται φίλο έξω το βράδυ. Βέβαια, έτσι. Η άλλη άποψη λέει ότι κοίταξε να δει, φτάνει με αυτή την πυπίλα του αντικαπνιστικού, είναι νόμος, εφαρμόζεται, τελείωσε. Δεν μιλήσει για τον αντικαπνιστικό, εγώ πάντως. Εντάξει. Το διευκρινίζω για να μην έχω παρεξηγήσει. Και λοιπόν, ο οποίος, όπως είπαμε, δεν είναι ένας τυχαίος επιχειρηματίας, εκτός από επιχειρηματίας. Είναι και περιφερειακό σύμβουλο με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και όπως είπε και ο Παναγιώτης, είναι από τα σημαίνοντα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα στα 10-15 κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς, καλώς. Και με την ανάρτησή του γράφει το εξής. Η επιμονή του ίδιου του Πρωθυπουργού σε ένα νόμο που έρει το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής και ιδιαίτερη επιβολή εξουθενωτικών ποινών είναι ακατανόητη. Για το κάπνισμα. Άρα απευθύνεται. Το κάπνισμα. Άρα απευθύνεται στον ίδιο τον Πρωθυπουργό με αυτό το κείμενο, το οποίο, αν μπείτε ας πούμε στο Kozan Media και το διαβάσετε όλο, είναι ένα αρκετά σκληρό κείμενο και απέναντι στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση. Και είναι ας πούμε από τα στοιχεία που θα πρέπει να σημειωθούν όταν. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνονται με βαρύς, όχι χαρακτηρισμούς, αλλά με βαρύς λέξεις και γραμμές στον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο του, στον επιχειρηματικό του κλάδο. Λέει μεταξύ άλλων. Κάτι θα πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν γίνεται να μην λαμβάνονται υπόψη οι καθημερινές συνήθειες ανάγκες των ανθρώπων, όπως του να συναντιούνται και να επικοινωνούν, να διασκεδάζουν και επιβολή παράλογων νόμων. Και η αυταρχοποίηση της κοινωνικής ζωής δεν οδηγούν πουθενά. Δηλαδή, τώρα ένα από τα κορυφαία στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Χατζίδης, κατηγορεί την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ΣΥΡΙΖΑ για αυταρχοποίηση της κοινωνικής ζωής, ουσιαστικά. Να σου πω κάτι όμως. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το εξής. Για ποιο λόγο ο κ. Χατζίδης θα βάζει με τον Πρωθυπουργό? Γιατί η κυβέρνηση. Θέλει δηλαδή να άρει τον νόμο. Κοιτάξτε τώρα. Καλεί υπάρχει... τον Πρωθυπουργό με αυτό το κείμενο να σβήσει τον νόμο που λέει νομίζω ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Ο κ. Χατζίδης γράφει αυτό που ψιθυρίζεται. Το οποίο έχει να κάνει τι με τον Πρωθυπουργό ή με τον Δήμαρχο. Λέγεται ότι υπάρχει στόχος της κυβέρνησης μέσω των Δημάρχων για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Δηλαδή, του είπαν του Ιωαννίδη, κανόνισε μεγάλα και ξεκίνα εφάρμοζε γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Το διευκρινίζω, δεν το υιοθετώ, αλλά ακούγεται πολύ έντονα. Ναι, εγώ δεν το έχω ακούσει ας πούμε, αυτό. Ναι. Και επειδή έχουμε μιλήσει και εσύ έχεις μιλήσει με τον Δήμαρχο αναλυτικά για το ζήτημα του αντικαπνιστικού και επειδή αυτό ξεκίνησε στο Δήμο Κοζάνης πριν τις αποκριές. Δεν ξέρω αν υπήρχε γραμμή από το Μαξίμου. Όσοι είναι δικοί μας δήμαρχοι, παιδιά, κανονίστε τι θα κάνετε με το τσιγάρο. Το ισχυρίζονται και καταστηματάρχες και μαγαζάτορες και σε άλλες πόλεις της χώρας. Ότι τους το έχουν πει δικοί τους δήμαρχοι και στελέχοι των δικών τους δήμων. Δεν το υιοθετώ. Λέω δεν ότι... το ξέρω. Ναι. Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο από χίλιοι δημάρχους. Ο κ. Χατζίδης λοιπόν προφανώς έγινε δέκτης και αυτός ανάλογα. Δηλαδή ο Ζαμανίδης γιατί δεν είναι αρέσει κυβερνητικός δήμαρχος να το εφαρμόσει και ο Ζαμανίδης, ας μας απαντήσει κάποια στιγμή, αν το βρούμε. Ναι, κύριε Ζαμανίδη, δείτε λίγο τη σκέψη. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ας μας απαντήσει και για το γιατί δεν εφαρμόζεται τον αντικαπνιστικό νόμο στην Τολμαίδα. Να πάρετε τον Κοσμαντόπουλο. Εντάξει, τώρα είπαμε τέλος πάντων να μιλήσουμε με πέντε σοβαρούς ανθρώπους να μας πούνε γιατί. Παναγιώτη! Τέσσερις δημάρχους έχει ο νομός Κοζάνης. Ναι. Ας πάρουμε τον κύριο Ζαμανίδη. Καλύτερα. Ας πάρουμε τον κύριο Μεζαμανίδη, μπορεί και να συνεννοηθούμε έτσι σε απλές. Μπορούμε να πάρουμε και τον Δήμαρχο Φλόρινας, θες.
Για τον ομό μίλησα, εντάξει, και τον ναι. Φλο... ναι, το Δήμαρχο Γρεβενών. Για σοβαρού ανθρώπου, είπαμε. Ο Ιωαννίδη είναι αυτό που τα έχει λίγο πάρει και εφαρμόζει νόμο αντικαπνιστικό. Και έχει κυκλοφορήσει και ένα. Με σταματάω στον δρόμο και με ρωτάνε. Υπάρχει, λέει, ειδική γραμμή Κοζάνη το Λεμαίδα. Σε παίρνει, πα, ξεχαρμανιάζει, καπνίζει το Λεμαίδα και επιστρέφει. Λέω, είναι δυνατό που βγήκε αυτό. Στο Facebook, λέω, εντάξει, υπάρχουν και τα trolls. Ωραίο ήταν. Αλλά το πίστεψε πολλοί κόσμο. Από ποια στάση με παίρνει, να πάω να καπνίσω. Ναι. Πώς υπάρχουν φορολογικοί παράδοση σε άλλες χώρες, θα υπάρχουν και παράδοση καπνίσματος. Υπάρχει κόσμο πάντω που πήγε στην Τελεμαϊδά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εγώ ξέρω, ας πούμε, κόσμο που πήγε στην Τελεμαϊδά. Επί τούτου, για να επειδή καπνίζει. Εγώ ξέρω δύο παρέσει και κάτι. Δηλαδή, άμα το εφαρμόσει και ο Ζαμανίδη, μετά που θα πηγαίνουν, αίρεση. Στα Σέρβια. Αυτό και είναι φορολογικό, καπνιστικό παράδοσο. Τα Σέρβια. Ω, ναι. Γιατί εφαρμόζεται και ο αντικαπνιστή. Sorry λίγο. Αν πα στην κουζίνα τη μαμά Άννα, εφαρμόζεται το κάπνισμα. Από την αρχή, όχι τώρα. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Απλό πράγμα. Πού δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Στο Δήμο Σερβίων, α πούμε, δεν υπάρχει νομίζω. Στο Βόλιο και στο Βόλιο. Και στο Βόλιο δεν υπάρχει. Ντουμανιάστε. Ποιο θα έρθει να σα γράψει, κατάλαβε. Έτσι πάει. Αν έχει δημοτική αστυνομία, τη χρησιμοποιεί και για αυτή τη χρήση. Τώρα δύο άτομα έχει νομίζω στο Δήμο Σερβίων. Πού θα την πρωτοπάνε. Τι να κάνουμε, δύο άτομα. Πού θα το πάνε. Κοιτάξτε τώρα, επειδή το έχουμε ξαναπεί και εγώ το βλέπω και τις επόμενες και τις μέρες που περνούν, το μεγάλο πρόβλημα το έχουν τα καφενεία, τα παλιά αυτά που λέγαμε τα καφενεία. Έτσι. Αν εφαρμοστεί εκεί δηλαδή. Εμένα μου έχουν μεταφέρει ότι σε καφενείο παλιό, ναι. Παλιό, ναι. Χωριού καφενείο. Αυτά έχουν το θέμα. Οι παππούδες το σέβονται και βγαίνουν έξω και καπνίζουν. Ναι, εγώ ξέρω όμως και στην Κοζάνη και σε χωριά που κάποιοι προτιμούν να πιούν το καφέ τους στο σπίτι. Και αυτό ισχύει. Ναι, έτσι όμως χάνει το καφενείο. Δηλαδή σε 2-3 μήνες θα κλείσουν, λένε. Θα κλείσουν κάποια από αυτά τα παλιά τα καφενεία. Τώρα για τα καφέ μπαρ. Τώρα μια τι ζημιά. Ζητάνε όμως, δηλαδή ζητάμε από τον Πρωθυπουργό να αλλάξει τον νόμο. Ο κ. Χατζήδης, από ό,τι κατάλαβα, ναι. Mm. Κοίταξε, πώς ζήτησε ο Δήμαρχος. Και ο Δήμαρχος Κοζάνης έχει ζητήσει από ό,τι έχει πει σε συνεργασία και με τον Δήμαρχο Τρικάλων, να δεν κάνω λάθος. Τρικαίων θα με υποχρεώσεις. Ναι. Έχουν πει, και ίσως και με την Κέντα, αυτό δεν το ξέρω, έχουν πει ότι πρέπει να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, όπως είπαν για τα δέσποτα για παράδειγμα. Αλλά αυτή η κυβέρνηση από ό,τι κατάλαβα. Τι, δεν έχει αδέσποτα. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει αδέσποτα. Δεν έχει αδέσποτα και γενικώς δεν έχει κάνει και κάποια αλλαγή στο συγκεκριμένο νόμο. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω κάτι. Πάντως σου έδωσε χρήματα τις προάλλες. Πού? Α, να πω για τον κύριο Χατζήδη. Μου έχουν πει ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση. Ναι. Το δεύτερο σκέλος της είναι αντιγραφή copy-paste από δήλωση του Πρωθυπουργού. Το δεύτερο σκέλος ποιο σημαίνει ακριβώς. Τώρα... Δεν ξέρω. Ναι. Ποιο είναι αυτό που διαβάζει τόσο καλά και τα εμπεδώνει τα κείμενα του Πρωθυπουργού και μπορεί στο να ξέρει ποιο μετά τα. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον αγαπούν τον κύριο Χατζήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, μεταξύ του καρφώνονται. Κάποια άλλα γραφεία. Α, κατάλαβα. Το γραφείο γίνεται όπως γινόταν και παλιά. Το Πασόκ θυμάται. Εντάξει, ρε παιδί μου, όταν είναι ακόμα στην κυβέρνηση έχει και τέσσερα κομματικά του χτυπήματα. Το πολιτικό γραφείο του Πάρη Κουκουλόπουλου με το πολιτικό γραφείο του Αλέκου Αθανασιάδη. Μια ζωή με βγαίνα μαζί, αγκαλιάζονταν πάντα. Πολύ, πολύ, πολύ αγάπη είχαν. Και στην Νέα Δημοκρατία. Κύριε Λωτήδη, χαμός. Εδώ ερχόταν στην Κοζάνη. Ρε, μόνο ένα είναι το κόμμα, δεν το έχει καταλάβει. Ποιο? Κύριε Σιδέρη, μου ένα είναι το κόμμα. Το κουκού έχει ένα γραφείο. Ναι. Όλοι μαζί εκεί. Και έτσι και τολμήσει και πει κανένα κάτι διαφορετικό. Απλά πράγματα. Πώ φορά και πώ διαγράφεται. Γεια σα. Ένα είναι το κόμμα. Δεν υπάρχουν εγκρίνε και μαλώματα. Ναι, γιατί άμα υπάρχουν. Το μπουγαλάκι σου και στο ΣΥΡΙΖΑ. Είδες, η πολυδημοκρατία βλάπτη σου λέει, δεν είμαστε για τέτοια εμείς. Άρα, ναι, να το πάρτε τον κύριο Ζαμανίδη για το κάπνισμα. Εδώ γίνεται της Τσιμινιέρας. Της Τσιμινιέρας. Εμείς τον παίρνουμε τον κύριο Ζαμανίδη. Καλή φίλη από την Τελεμαϊδα, χαιρετισμός στην Τελεμαϊδα. Ναι, εμείς τον παίρνουμε και για άλλο θέμα. Θα τα συζητήσουμε. Αλλά ναι, γίνεται της Τσιμινιέρας στην Τελεμαϊδα. Ορίστε λοιπόν. Αρχίζουν και γίνονται. Θέλουν και οι ορθοί σε εφαρμογή. Αρκετοί. Αρκετοί που δεν καπνίζουν το θέμα. Να κάνουμε μια ανταλλαγή πληθυσμού. Οι καπνίζοντες να μείνουν ορθέα. Όπως και το είπες, μη καπνίζουν. Μάρκο, νομίζω θα έλεγες. Όχι, ρε παιδί μου, αυτοί που καπνίζουν να μετακινούνται ορθέα. Γιατί δεν θα εδώ, θα σου λύσει το πρόβλημα με τα δέσποτα στο πίτσι φυτίλι. Με ποιον τρόπο. Να δεις, στην Τολεμαία δεν υπάρχει ούτε ένα δέσποτο. Ένας βήχας. Ναι. Ναι. Τι άλλο πρόβλημα θα μου λύσει ο Ζωμανίδης άμα τον πάρω. Θα δεν κάνει φοβερές γιορτές τα Χριστούγεννα. Χαμός. Θα στολίσει χριστουγεννιάτικα δέντρα. Καταπληκτικά. Πες, θα μας πάρει πολύ τηλέφωνο, νομίζεις. Και να του στείλουμε Ιωαννίδη. Ιωαννίδη, θα του κάνει Τελεμαίδα, θα του πει. Λοιπόν, θα σα στείλουμε Ιωαννίδη ότι άψο τζούμαρη που δεν είναι πεζόδρομο, θα σα το πεζοδρομήσει. Θα σα το κάνει. Τη πεζοδρόμηση θα γίνει, αντί για τη Τσιμινιέρα. Οπότε ναι. Ούτε στα Σέρβια μου λένε εδώ καπνίζουν, αλλά τα μαγαζιά είναι άδεια από κόσμο. Ούτε στην Ανά που πάω, πάντω γεμάτο είναι, παιδιά.
Επειδή είναι. Στα μπαρ, λένε τα καφέ μπαρ. Πολίτες έτσι, πολύ συνειδητοποιημένοι οι στρατιώτες και δεν ανάβουν τσιγάρο. Δεν μου αρέσει καπνίζει. Γιατρός άνθρωπος, σε παρακαλώ. Ναι, καλά, μόνο είναι. Άσε τώρα. Δεν θυμάμαι. Κι εγώ δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι πάντως. Όχι. Δεν θυμάμαι. Ετοιμάζει συνδυασμό τώρα εκεί, οργανωμένος χαμός. Αλήθεια. Ναι. Να πάμε, Παναγιώτη. Χαμός, γιατί δεν προλαβαίνει, λέει. Θες να πάμε. Γράφεται κόσμο στην ουρά κάθε φορά. Πάμε κι εμείς. Γεια σας. Θέλουμε να είμαστε στο συνδυασμό. Θες να πάμε. Δεν κατηγόρησε αυτούς που μένουν, λέει, στην Κοζάνη. Γιατί ο κύριος Κοσματόπουλος όλα αυτά τα χρόνια στην τοπική κοινωνία μέχρι να βγει δημάρχος. Πάντα ήταν. Και σταθερός. Καλά, ρε παιδί μου, σου λέει πώς εσύ. Έχει ένα κτήμα εκεί, βέβαια, αλλά. Πιάνει τον παλμό. Που έριχνε τα ψάρια. Παναγίτσα μου. Πώς εσύ πιάνει τον παλμό. Ναι. Των Σερβιωτών όταν δεν ζει στα Σέρβια, σου λέει. Σου λέει, ενώ εγώ τον πιάνω. Ενώ εγώ τον πιάνω. Τον πιάνω. Ναι. Κάνει συνδυασμό τώρα, κάνει καινούργια. Πάμε, ρε Παναγιώτη. Γιατί δεν πάμε, θες να πάμε. Γίνεται χαμός. Μας παίρνετε, κύριε Θανάση μας. Έχω πληροφορίες ότι έχουν μαζευτεί μέχρι τώρα δύο άτομα. Έλα, κοσμοσυρωή! Ψάχνει τον τρίτο, αλλά εντάξει. Κάτι ούτε τέσσερις για πρέφα που σου είπα εγώ, δεν με ακούς. Εγώ πάω. Εγώ πάω. Όχι, Παναγιώτη, πάμε, ρε εσύ. Γιατί δεν πάμε, όχι, ξανασκέψου το, θα πάμε. Μπορεί στο Βελβεντό να βγούμε εμείς. Μπορεί να μας ψηφίσουν. Στο Βελβεντό θα πάρουμε κανένα. Μπορεί στο Βελβεντό να μας αγαπάνε λίγο. Ναι, λίγο. Α, μέχρι εκεί μετά. Πάμε. Εμείς αγαπάμε Σέρβια όμως. Και Βελβεντό, αλλά. Όχι, εμείς αγαπάμε και Σέρβια και Βελβεντό, ναι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και Καμβούνια αγαπάμε. Καμβούνια ψήφισε λίγο πιο πολύ, δεν ξέρω. Έχω αδυναμία. Εσύ. Μεγάλη αδυναμία με το Βελβεντό, κακά τα ψέματα. Εσύ γιατί έχεις αδυναμία. Μ' αρέσουν και ένα χωριά, Ελάτε, ας πούμε. Τι μου λες. Τριγωνικό. Έχω στο Τριγωνικό μια αδυναμία. Εκτός του κουμπάρου που έχω εκεί, μου αρέσει πολύ το χωριό, είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Έχω πάει. Να σου κάνω ένα τουρ. Θες μια μέρα να κάνουμε ένα τουρ. Ναι. Να το κάνουμε αυτό. Να πάμε σε όλα τα χωριά στα Καβούνια, να πάρουμε και μια κάμερα, να καταγράψουμε να κάνω. Τη μεγάλη συμπάθεια που έχει ο κόσμος και στα έργα και στις μέρες της Δημοτικής Αρχής. Να πάμε. Εγώ θέλω. Ναι. Ναι, άμα επιβιώσει η κάμερα. Από αυτά που θα ακούσει. Σας παρακαλώ. Εκεί έχει γίνει η κοσμογονία έργων. Και μια και πιάσαμε την αυτοδείξη, επειδή και τα έργα, η αυτού μεγαλειώτης Θόδωρος Καρπίδης, συγγνώμη. Παναγιώτη! Ναι, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Γιατί τα λέτε αυτά, ρε. Γιατί τα λέτε αυτά. Το πρωτοφανές. Εγώ είμαι 20 χρόνια δημοσιογράφος και θέλω και την άποψη της Ρήτας, αν το έχει ξαναδεί αυτό. Γατάκι. Ναι. Υπάρχει ένα δελτίο τύπου. Υπάρχει μια πολύ θετική εξέλιξη καταρχήν. Είχαμε την υπογραφή της σύμβασης του τοπικού ρημοτομικού σχεδίου της Πανεπιστημίου στη Φλόρινα. Μια πολύ θετική εξέλιξη για την οποία και η τοπική κοινωνία και η περιφέρεια και ο Δήμος και το Πανεπιστήμιο. Και το Πανεπιστήμιο, πολύ βασικό, πάλεψαν όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Σκαρπίδης, όπως ο κάθε περιφερειάρχη που σέβεται τον εαυτό του, έκανε το αυτονόητο, έβγαλε ένα δελτίο τύπου, λέγοντας ότι εντάξει, παιδιά, κατόπιν ενεργειών μου και τα λοιπά το πήραμε. Οκ, okay, υποθέτω θα βγάλει και ο Δήμος, θα βγάλει και το Πανεπιστήμιο. Τώρα θα πει κατόπιν ενεργειών μας. Το περίεργο σε αυτή την ιστορία. Ποιο είναι. Και το πρωτοφανές, γιατί εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα δελτίο τύπου που λέει και ξεκινάει το δελτίο τύπου με τη φράση, η οποία και έτσι να είναι, που εγώ το ψηλοαφιζητώ, δεν το λες ποτέ. Είναι θέμα τάκτ. Πες το παιδάκι μου μας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ενημέρωσε σήμερα Παρασκευή τον Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος περί έγκρισης του επικούρου του. Παιδιά, εγώ δεν το έχω διαβάσει. Ξύπνησε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γκούγκλαρα τη φράση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε. Και έψαχνα μισή ώρα στο Google να δω αν υπάρχει σε άλλο site της χώρας κάποια ανακοίνωση, βρε αδερφέ, κάποιο δελτίο τύπου, βρε αδερφέ, περιφέρειας, δήμου, βουλευτή, φορέα που να λέει ο πρόεδρος μας ενημέρωσε. Ο πρόεδρος συνήθως ενημερώνεται. Συνήθως! Το ότι γράφεται και μένουμε στο τυπικό, γιατί μπορεί να έγινε να πήρε η γραμματεία του Προέδρου, γιατί Πρόεδρος είναι αυτός, συγκεκριμένος, ας πάνω. Και να πέρε, για εκεί στην περιφέρεια, σας υπογράψαμε και το δελτίο, μπράβο σου κτλ. Σας το στέλνουμε με κούρια. Δεν βγαίνει ποτέ κανένας περιφερειάρχης, δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ούτε ο Πρωθυπουργός. Τώρα αυτός ο Πρωθυπουργός βέβαια. Ναι. Ούτε αυτός το έχει κάνει πάντω τώρα, κάνει. Να τα λέμε αυτά. Ούτε να αυτός πει, το ο Πρόεδρος μας πήρε και μας ενημέρωσε. Παιδιά, σοβαρή. Καρανίκες έχετε εκεί πάνω. Παναγιώτη. Δεν ξέρω ποιος γράφει τώρα τα δελτία τύπου τελευταία. Δεν ξέρω ποιος γράφει τα δελτία τώρα τελευταία. Είναι πρωτοφανές. Δεν το λες αυτό. Και έτσι να έγινε. Διάβασα ένα σχόλιο στο Κοζάνα από κάτω. Λέει η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, πήρε τον κύριο Παυλόπουλο και του είπε να πάρει τον κύριο Καρυπίδη. Και μετά γράφει κι άλλος. Όχι, λέει ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, πήρε τηλέφωνο τον κύριο Καρυπίδη. Το τερματίσατε. Ναι, αυτά όμως τα μικρά.
τα συμβολικά, αυτή η πολιτική σημειολογία και η εκφραστική, αν θέλετε, σημειολογία, δείχνει κάποια πράγματα. Και γι' αυτό εγώ το τονίζω και το τονίζω. Εσύ έμεινες στο έλασον. Αν θες την άποψή μου, δείχνει ότι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά άτυπη σημή, νομίζω αυλής και αυλικών, διαμορφώνει κάποια πράγματα. Ναι, όταν υιοθετούμε, μα δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Είναι δυνατόν να γράψετε δελτίο τύπου, με πήρε τηλέφωνο πρόεδρος και με ενημέρωσε. Και ο Θοδός Καρπίδης ήταν δημοσιογράφος 20 χρόνια, πίσω το ένα χθεσινός. Υποθέτω ότι ξέρει να γράφει ένα δελτίο τύπου. Υποθέτω, ναι, τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Αυτός. Δεν το έγραψε αυτό. Είναι ένα άνθρωπο που τον παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρος Δημοκρατίας για να τον ενημερώσει για κάτι, είναι δυνατόν να κάθεται και να γράφει δελτία σωστό τύπου, ρε πάνω. Σωστό και αυτό. Δηλαδή, να το φέρουμε λίγο στο σήμερα, πρώτον. Και δεύτερον. Λουδοβίκος ο 14ος, το κράτος είμαι εγώ. Και του ευχήθηκε. Έκατσε στο έλασον. Διότι δεν είναι ότι τον πήρε και τον ενημέρωσε. Και του ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην ολοκλήρωση τη προσπάθεια που καταβάλλεται. Και του ευχήθηκε, Θόδωρε μου, ο πρόεδρος είμαι. Έλα να το κάνουμε έλα, λίγο. Το κάνουμε λίγο. Ναι, εγώ ποιο είμαι. Ξέρεις, εγώ ποιο θα είμαι. Εσύ θα κάνει τον Θόδωρο. Γιατί. Θα κάνει τον πρόεδρο. Να κάνω τον πρόεδρο. Κάνω τον πρόεδρο, να κάνω εγώ τον Θόδωρο. Ναι. Μπορεί. Πάρ το λίγο καλά. Μια γραβάτα παρακαλώ. Αλλά δεν φοράει τώρα γιατί. Εγώ είμαι πρόεδρο. Έλα, Θόδωρη μου, καλημέρα. Ο πρόεδρε, Πάκη. Όχι. Ναι, ποιο είναι, γιατί τον παίρνει κάθε μέρα. Είναι πολιτή. Δεν μιλάνε, είναι κολλητή. Έχει το κινητό του αναγνώριση. Καλά, τώρα έχουμε μιλήσει και στο φίλο στο Facebook. Αλήθεια. Μισό και στο Instagram. Δεν ξέρω. Έχει μπορεί πρόεδρος τώρα, ναι. Instagram. Τι ανεβάζει. Τώρα ο πρόεδρος. Ναι, ανεβάζει φωτογραφίες που ανέβει στο τάγκ πάνω και. Παναγιώτη. Ναι. Έλα, πήρα να σε ενημερώσω. Έχεις λίγο χρόνο να μου διαθέσεις. Μιλάω με τον Αλέξη τώρα για να μην πουλήσουμε τις μονάδες. Να κλείσω. Να κλείσω. Θα παραιτηθώ. Τον δουλεύω, ξέρεις. Αλλά ναι. Να κλείσω, Θόδωρε. Άμα μιλάς με τον Αλέξη, να κλείσω. Σε πόση ώρα να σε πάρω. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Έχω τρία λεπτά θέλω, βρε καλέ. Πρόεδρε, μισό λεπτό. Γιατί να έχω και λίγο ένα θεματάκι λίγο με το πολυμηχάνημα της Καστοριάς. Έχω κάτι μπλεξίματα γιατί αυτή η ζυμπηλιάδα με πρίζει. Ναι, αλλά πες μου, πρόεδρε, για πες. Έχεις ένα λεπτό, πρόεδρε, γρήγορα γιατί βιάζω. Γρήγορα θα στα πω, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και ο χρόνος ο πολύτιμος. Και συγγνώμη κιόλας που σε πήρα και σε ενόχλησα στο προσωπικό σκηνικό. Συγγνώμη, έτσι, δεν θα το ξανακάνω. Θα σου κάνουμε μια πλακέτα. Το θεώρησα λίγο σημαντικό, γι' αυτό σε πήρα. Γρήγορα, γρήγορα να σου πω ότι εντάξει, το υπέγραψα το ρημοτοπικό για το Πανεπιστήμιο της Φλόρινας. Θα σου στείλω με courier. Εύχομαι Δευτέρα πρωί να το έχει. Εντάξει, πρόεδρε, ψιλοπράγματα, πρόεδρε, εντάξει, ευχαριστούμε. Και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να είσαι μεγαλόψυχος, είσαι πρόεδρε. Εντάξει. Κλείνω τώρα γιατί να ξέρεις. Συγγνώμη. Έχω ένα περιφερειακό στο Άργο, στο οριστικό. Έχω τον δήμαρχο. Περιμένει εκεί πέρα. Θα πάμε να κάνουμε μια φιέστα. Ωραία, ναι. Χτυπιέται και ο Γιαννακίδης. Έχει γράψει 7 σελίδες πράγματα να τα πει μαζεμένα. Πού το ξέρεις, πρόεδρε, το Γιαννακίδη και σε σένα ήρθε. Λοιπόν, κάπως έτσι πρέπει να πει. Περίπου. Δηλαδή, λοιπόν. Είναι λίγο τα τελευταία, τα δελτία τύπου της περιφέρειας, είναι λίγο προχώ, δηλαδή, από το πρόεδρος της Δημοκρατίας, συγγνώμη λίγο, υπάρχει μια λεπτομέρεια που θέλω να τη δω γιατί δεν την πρόσεξα. Διαβάζω το δελτίο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο εξοχότατος, λέμε, δηλαδή άμα το γράψουμε, το γράψουμε σωστά. Ναι, το τυπικό είναι αυτό. Από τα βασικά που σου μαθαίνουν στη σχολή της δημοσιογραφίας είναι οι αναγορεύσεις. Όταν μιλάς για το Γιαννακίδη, λες ο φίλος μου Σταύρος. Όταν μιλάς για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον αναγορεύεις και ιδίως σε γραπτό, η αναγόρευση πρέπει να είναι πλήρης και τυπικότατη. Δεν γουστάρει και ο Παναγιώτης να λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Δαβίδ Γρεβενών, αλλά το λέει όταν πρέπει να γράψει κάτι. Άρα όταν γράφουμε κάτι, το γράφουμε σωστά, αφού αποφασίσαμε να το γράψουμε. Και πώς γίνεται από το πρόεδρο της Δημοκρατίας ενημέρωσε, να έχουμε και άλλα δελτία τύπου που να λέει για. Το τελευταίο που είχε γράψει Ζεμπιλιάδο ήταν φοβερό. Την έλεγε, έγραφε κάτι wow και κάτι τέτοια. Δηλαδή. Έτσι, κυρία μου, εδώ τα άτυπα γραφεία τύπου, τα πολλά που τα έχετε. Πόσα είναι τα άτυπα τα γραφεία τύπου. Δημοκρατικό μας δικαίωμα. Λέει, γούστι μας και απέλο μας όσα άτυπα. Ποιος το είπε καλά αυτό. Το έχει γράψει στο Facebook η σύζυγος του κ. Περιφερειάρχη. Ότι όσα γραφεία, όσα άτυπα γραφεία. Δεν με ενδιαφέρει εμένα για το άτυπο γραφείο. Για το επίσημο με ενδιαφέρει. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω. Ότι καλά τα άτυπα. Δύο χιλιάδες. Αλλά πάρτε και ένα. Επειδή έχει χειρέψει θέση. Πάρτε και ένα ρε παιδί μου. Τι θα πει χειρέψε καλά. Χτυπά ξύλο πάνω. Ποια θέση. Του γραφείου τύπου δεν υπάρχει. Ας πάρουνε τουλάχιστον. Πάρτε και ένα επίσημο να ξέρω να πει και πέντε πράγματα, παιδιά. Σωστός. Διότι με μαλώνουνε. Το διευκρινίζουμε ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τη θέση.
στο τοπικό. Ούτε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό και εκ μέρους του συναδέλφου, του Στέλιου Σπιτσιάδα, να το διευκρινίσουμε δηλαδή. Με ενημερώνουν και μου λένε το εξής και με βάζουν στη θέση τους. Ευτυχώς έχω φίλους εγώ τηλεοπτικά που μου λένε: κοίταξε να δεις κοπελιά. Στα κολλητάρια μιλάω όπως θέλουμε. Δεν μας πεις εσύ πώς θα μιλάμε. Σωστό. Sorry. Μέα κούλπα. Sorry. Ναι, αλλά όπως είπε ο Παναγιώτης Πλακεντά στη Ρίτα Τσιούρα στην εκπομπή, πολύ ενδιαφέρουσα το προηγούμενο Σάββατο. Ευχαριστώ. Αντί να χαίρεστε! Αυτές οι σχέσεις που έχουν. Αντί να χαίρεστε που έχουν τέτοια σχέση με τον Πρωθυπουργό. Τι είναι. Εσχάτως μαθαίνουμε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί μόνο στα θετικά πρέπει να προσμετρώνται προς όφελος των Δυτικομακεδόνων, μας πουνάτε και το δάχτυλο. Έχετε δίκιο. Κύριε Καμπουρίδη, εσάς εννοούσε κυρίως. Κύριε Παναγιωτίδου, που έγραψε η κυρία Παναγιωτίδου ένα χοντρό. Πού? Για αυτή την συμπεριφορά του κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου. Και να πιάσουμε και λίγο φλόνα και πρέπει να στο διαβάσω γιατί έχει για μια εξαιρετική. Για ποιο πράγμα? Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον... Για αυτό το δελτίο τύπου. Ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Πρέπει να στο διαβάσω, είναι πραγματικά... Στο φουμπού. Ναι. Γι' αυτό δεν το έμαθα. Κοίτα να δεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχω αρχίσει και ανησυχώ. Θα κάνω Facebook μόνο και μόνο για κάτι τέτοιες τρολιές. Μ' αρέσει. Τώρα γιατί δεν μπορώ να το βρω εγώ. Δεν μπορεί να το βρει, θα μας το πει σε λίγο. Ναι, αλλά είναι πολύ βαρύ. Τέλος πάντων, έχει φύγει από το βλέμμα, από το μείζον, στα σοβαρά. Ότι όντως εγκρίθηκε το ρηματοβικό. Και αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Με αυτό ξεκινήσαμε και το είπαμε. Και αφήνεις, δίνεις και λίγο χώρο. Η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου γράφει λοιπόν, Περιφερειακή Σύμβουλος. Δεν διαβάζουμε ανεξάρτητη, δυνάμεις. Να τα λέμε. Ανεξάρτητη πλέον. Ναι, ναι αλλά τέως στενότατη συνεργάτη. Ξέρει πράγματα και θάματα που λέει ο κόσμος. Τι ξέρει και πράγματα και θάματα. Νομίζω αρκετά. Σε τι, στις σχέσεις που έχει ο κ. Καρπίδης. Σε όλα, ήταν μέσα τρία χρόνια. Δεν ήταν εκεί, δεν έβλεπε. Όταν είσαι εκ των έσω, βλέπεις τηλέφωνα. Υπάρχουν οι εκ των έσω. Δεν ξέρω για την κυρία Παναγιωτίδου, γιατί δεν. Υπάρχουν όμως, ξέρω ότι υπάρχουν οι εκ των έσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί των έσω. Είναι δύο ταχυτήτων, μη πω τριών. Ναι, ήταν ποτέ. Δεν ξέρω σε ποια κατηγορία. Γράφει η κυρία Ελισάβετ Παναγιωτίδου, η πολλή δημοκρατία έγινε εγώ είμαι ο ένας και μοναδικός στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Από τη μία δίνουν εντολές στον πρίτανη θεσμικά ανεξάρτητο σημείο, όταν θα το σημειώσουμε μετά. Και τώρα πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ενημέρωση στον Περιφερειάρχη. Αυτά είναι πρωτάκουστα. Έρχονται δε ως επισφράξιμα του θειάσου, που για μικροπολιτικούς λόγους έστησαν στην Καστοριά, όπου μας ενημέρωσαν για το ΕΣΠΑ με λανθασμένα στοιχεία και δεν συζήτησαν την επερώτηση που αφορούσε στην περιφερειακή αυτή ενότητα. Ήμουν η πρώτη που μίλησα στην επιστολή της ανεξαρτητοποίησής μου για την αυλή, λέει η κυρία, πολύ χοντρά πράγματα, κυρία Παναγιωτίδου, αλλά και για το ανύπαρκτο φυσικό αέριο που έταζαν και για το νομοσχέδιο πώλησης της ΔΕΗ, ούτε λέξη. Και καταλήγει. Η εξουσία είναι επικίνδυνη στους λάθος ανθρώπους και η αλαζονία πολύ κακός σύμβουλος. Ζει ο βασιλιάς, ζει. Αλήθεια τώρα. Χαμό. Αλήθεια τώρα. Ξέχασα να το βάλω στο Κωνσταντ Μίδευ. Πάνικ. Μιλάμε πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Πολύ χοντρό. Ζει ο βασιλιάς. Αλέξανδρος. Γιατί γοργόνα είμαι και με ρωτάς. Μέρμιτ. Έχει μια εκδήλωση τη Δευτέρα, ενδιαφέρουσα νομίζω, στο μουσείο, για το Σκοπιανό, από την Ομοσπονδία... Σου ήρθε ρε πάνω τώρα. Είμαι Αλέξανδρος, Ομοσπονδία... Δημοσπονδία, Μακεδονικών αυτών συλλόγων κτλ. Έχουν καλέσει, λέει, 6 ώρα στο μουσείο είναι, στο Ιστορικό Ολογραφικό Μουσείο. Έχουν καλέσει, λέει, διάβασε την πρόσκληση. Βουλευτές, περιφερειάρχες, δημάρχους. Ωραία. Θα πάνε όλοι να μιλήσουν για το Σκοπιανό. Θα πάει και ο δημαρχός. Γιατί το κάνεις αυτό. Σε τρώει. Να δούμε το βίντεο ή όχι. Ποιο βίντεο. Για το τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε απόφαση πλέον. Τόσο καιρό το συζητάμε, το ομολογάμε. Δεν ακόμα. Θα το δούμε μετά. Τι με πας από το ένα στο άλλο, χάνω τον θερμό μου. Ήμασταν στο ότι πρέπει να δώσουμε λίγο χώρο και στην Βρετανία να μας πει τι ακριβώς συνέβη. Για το ρηματομικό, διότι εντάξει, τώρα μιλάμε και για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που έχει Βρετανία, έχει συμβούλια, τα πάει, μια Βρετανία τέλος πάντων. Έχει και καθηγητές ακόμη. Έχει και καθηγητές. Γιατί δεν θα είχε. 7-5 ήταν οι ψήφοι. 7-5 ήταν οι ψήφοι, οριακά λίγο. 5 θα φεύγανε μόνιμοι. 3. 5. 3 μόνιμα. 3 μόνιμοι ναι. Και 2 ήταν. Ναι. Τέλος πάντων. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε τώρα έτσι με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή, έχουμε ένα θέμα. Δημιουργήθηκε ένα θέμα. Πάλι. Εσείς που τον κατηγορείτε. Πάλι ο Θόδωρος ο Καρυπίδης έβαλε το χέρι του και φώναξε τον κύριο Γκανάτσιο και του τράβηξε τα αυτή. Για το τμήμα μαύτικης. Διότι βγήκε ο κύριος Γκανιάτσιος. Εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου αυτό το θέμα. Βγήκε ο κύριος Γκανιάτσιος σε ένα κανάλι, λέει, και είπε
ναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ για το τμήμα μαευτική, δύσκολα περνάει. Νομίζω. Ναι, όπως λένε αυτοί για μας κάθε φορά. Δεν πειράζει. Εμείς δεν είμαστε πέρα, το έχουμε κρύο παιδί μου τώρα. Εντάξει, εμείς τι λες, έχω εγώ μεγάλο πρόβλημα. Διοντολογία. Εντάξει. Ναι. Εμείς τα λέγαμε στις παλιές εποχές τώρα. Δεν θα... Και είπε, ένα, ξέρω εγώ, δύσκολα και η μαευτική, έχει αρκετές ελλείψεις κτλ. Και είπε ο κ. Γκανάτσο ότι στην Αθήνα μου είπαν ναι. για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ότι γιατί δέχτηκα επίθεση, λέει, και γιατί το κράτη κτλ. Αυτό είπε ο κ. Γκανάτσο. Αυτό είπε. Ναι, είπε. Έτσι. Τώρα, είχε πει κάτι τον Νοέμβρη του 16, βέβαια, ότι. Είχε πει τον Νοέμβρη του 16 ότι. Πού το θυμήθηκες και το ξέθαψες. Το έχω στο δελτίο τύπου οι φοιτητές του Μέματος Μαευτικής του Τελμαίδα. Είχε πει ότι αν γίνει πανεπιστήμιο, ότι θα κλείσουν μερικά τμήματα ίσως. Αν γίνει το πανεπιστήμιο με το ΤΕΙ συγχώνευση, και ένα από αυτά ίσως είναι το τμήμα μαιευτικής, γιατί. Καλά, αυτό δεν το μιλήσαμε ναι, ακόμα. Ναι, ναι, γιατί είναι ένα ξεκάρφωτο. Για να το καταλάβει ο κόσμος, ένα ξεκάρφωτο τμήμα ναι, χωρίς να ανοίξει σχολή. Είναι πολυτεχνικά και ναι, πάρα δεν πολύ είναι στις στις δόκες της ΣΤΕΦ, είναι λίγο ξεκάρφωτο. Πάντα ήταν. Εντάξει. Μιχάλης Παπαδόπουλος. Εντάξει, θα το πιάσουμε το θέμα. Ναι. Φτύσαμε αίμα το φέρμα και τώρα γκρινιάζεται και από πάνω. Τέλος πάντων, αυτό είπε ο άνθρωπος. Και γίνεται, σου λέει, το μαλευράσε. Όχι, θα κλείσουμε, όχι, θα μας κλείσουν, όχι, θα μας θέλει ο Γκανάτσιος. Εγώ αυτό Γκανάτσιος. Δεν το κατάλαβα, ναι, δηλαδή. Για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό. Είπε ο Γκανάτσιος κλείνει. Όχι. Κανείς δεν θέλει. Έτσι, αλλιώς μόνο. Mm. Ούτε. Αλλά έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο χθες και το συζητούσαν πρώτο θέμα κτλ. Και όχι, και θα το στηρίξουμε. Και βγήκε και ο Καρυπίδης και ασχολείται με το όχι, θα το κρατήσουμε. Και ποιος είναι ο Γκανάτσιος που κάνει τέτοιες δηλώσεις. Δεν το είχα καταλάβει για τέτοια σχέση μεταξύ. Ο Καρυπίδης επίσης είπε ρητά. Νόμιζα τα έχετε λίγο καλύτερα. Και το σημείωσε πρώτος ο Σπύρος Κουταβάς αυτό, ο συνάδελφος, το βέτο. Είπε ο κύριος Γκανάτσιος, ο κύριος Καρυπίδης, θα ζητήσω, θα καλέσω τον πρόεδρο ναι. τη Δευτέρα, είπε ναι. και ο μπροστά στους φοιτητές για να πουλήσει. Ναι, την, ναι, ναι. Να δώσει εξηγήσεις. Δηλαδή. Ποιος είναι ο Περιφερειάρχης δηλαδή, ναι. ανακατεύεται στα της Πριτανίας. Και καλεί για εξηγήσεις έναν Πρίτανη. Για εξηγήσεις, προσέξτε, όχι για κουβέντα να κάνουμε. Είπε τη λέξη εξηγήσεις. Λες και είναι ο ανώτερο, λες και είναι υφιστάμενος. Ο Γκανάτσιος. Που δεν είναι. Όχι, δεν είναι, δεν έχουν δεν καμία σχέση. Έχουν αποδιοίκητο. Είναι... Ναι, λες και είναι ο. Ούτε ως ναι. υπουργός επευθείας ο... δεν θα μπορούσε να ναι. το εκφράσει έτσι. Ο Λουδίκος ο 14ος και καλεί τον υφιστάμενο. Το θέμα είναι ότι ο κ. Γκανάτσιος δεν αντέδρασε αυτό. Δεν το είχα. Δεν αντέδρασε. Θα σας καλέσει για ναι. εξηγήσεις. Έδειξε, λένε οι πληροφορίες, έγραψε ένα ρεπορτάζ ο Σπύρος Κουταβάς, σύμφωνα με το οποίο ναι. οι δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε ότι είναι σφόδρα ενοχλημένες. Α, κύριε Γκανάτσιος, δεν του φάνηκε. Ναι. Εσείς μιλάτε, δεν ξέρω γιατί δεν σας φάνηκε. Θέλω να αλλά θα σας μια παρατήρηση εδώ. Να από την άλλη, πρέπει να σημειώσουμε, επειδή εγώ το έγραψα και στο Facebook, για να είμαστε δίκαιοι, ότι οι Πριτάνης, πρόεδροι παλαιότερα, Πανεπιστημίου ΤΕΙ και οι φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή μας, εκχώρησαν ένα μέρος αυτής της εισαγωγικά αρμοδιότητας και συμπεριφοράς στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους προηγούμενους νομάρχες, δημάρχους, βουλευτές κτλ. Και συμβουλευτές, όταν με τα σχέδια Αθηνά κτλ. Έλεγαν, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Νομάρχα, κύριε Βουλευτά, σώστε μας, βοηθήστε μας. Άρα λοιπόν, συγγνώμη. Θέλω να πω, μισό λεπτό, όταν στο σχέδιο Αθηνά βγαίνεις και λες βοηθήστε, βοηθήστε, μετά σου λέει και ο άλλος, που έχει αλλάξει βέβαια, αλλά και ο κάθε Περιφερειάρχης, παιδιά, εσείς τότε μου λέγατε βοηθήστε, τώρα έρχομαι και εγώ να σου πω, παιδιά. Άλλο πράγμα να ζητήσεις. Δεν μιλάω για τη συμπεριφορά, ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι. Είναι άλλο πράγμα. Να βλέπουμε λίγο το πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Γιατί ένα ίδρυμα εκπαιδευτικό αφορά την τοπική κοινωνία. Ναι, προφανώς. Οπότε προφανώς θα στη στήριξη των φορέων. Αλλά δυστυχώς προφανώς ακόμη και σήμερα το 2018 αλλά μην παρεξηγούμε κάποια πράγματα. Τους φοιτητές τους λέμε σαν σουβλάκια. Ακόμη και σήμερα όμως. Και νίκια. Αλλά μην τα παρεξηγούμε κάποια πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρεμβαίνω στο αυτοδιοίκητο ενός ιδρύματος ή καλώ έναν Πρίτανη για την όποια του απόφαση, για την όποια του κουβέντα, ρίση, άποψη. Ας πούμε σε απολογία. Πήγε, κάπου ξεφεύγει πήγε, το πράγμα. Δεν ξέρω. Και όρισε και η ημερομηνία. Όπως έκανε ο πρόεδρος του ΕΒΕ και όρισε αρέσει πολύ και το Δήμαρχο. Ναι, δεν είναι φυσικά αυτό το απίθανο. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα σα στέλνουμε και ελάτε στο γραφείο λίγο να τα πούμε. Αναμενόμενα τον έγραψε και ο Δήμαρχος. Για ποιο λόγο ρε παιδί μου. Και ο κύριος Καρυπίδης είπε θα τον καλέσω τη Δευτέρα να δώσει εξηγήσεις. Κατάλαβε πως κουμπώνει το θα τον καλέσω να δώσει εξηγήσεις με το ο πρόεδρος ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη. Κουμπώνουν λέω, όλα. Φοντανάκια να πάρετε πηγαίνοντας. Είναι θέμα νοοτροπίας πλέον, καθεστωτικής. Next. Έχουμε ένα θέμα εδώ τώρα με αυτό που είπαμε τότε, λοιπόν.
θα έχει και συνέχεια κατά πάσα πιθανότητα. Χθες είχε ο κύριος Γκανάτσος μια ενημέρωση το πρωί στους φοιτητές, στις φοιτήτρες βασικά. Φοιτήτρες είναι. Αφού είναι μέσα, βέβαια. Του τμήματος Μευτικής, το οποίο είναι εξαιρετικό τμήμα. Παρά τις ελλείψεις σε καθηγητές κτλ. Κάνει πολύ καλή δουλειά. Με υψηλά μόρια κιόλας, ο πρόεδρος εξωτερική δουλειά. Πολύ ψηλές βάσεις, από ό,τι ξέρω. Εντάξει, έχουν τα προβλήματά τους. Εκεί ο κύριος Γκανάτσιος και εγώ. Το οφείλω ποδοσάκιο να το πω, δεν έχει μευτικό τμήμα. Ναι, οφείλω να το πω ότι κακώς, κύριε Γκανάτσιο, ζητήσετε από τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Από μακριά τους δημοσιογράφους, με τον τρόπο κιόλας αυτό. Πολύ κακώς. Και πολύ σωστά διαμαρτυρήθηκαν στην άλφη της Πελωμαϊδας. Δεύτερον, αν δεις το ψήφισμα για τη συγκέντρωση που είχαν χθες και το Δημοτικό Συμβούλιο και που κάνανε. Στο Facebook το ψήφισμα αυτό που γράφετε. Το τίτλος είναι όχι στο κλείσιμο του τμήματος Μευτικής και μέσα γράφει την ανακοίνωση. Κανείς δεν έχει πει για κλείσιμο Μευτικής. Είναι αυτό που είπες, δηλαδή. Κάπου λίγο. Να το φέρουμε λίγο στη σωστή και... του διάσταση. Τη σωστή διάσταση σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι απόλυτα για μένα προσωπικά, την έβαλε ο βουλευτής ο κ. Θέμης Μιμουλίδης του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο εξέδωσε μια ανακοίνωση μακροσκελή, στην οποία αφήνει αιχμές και για τον κύριο Γκανάτσο και για τον κύριο Ζαμανίδη και για τοπικούς φορείς και βάζει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Παιδιά, δεν έγινε τίποτα. Θα το δούμε στην πορεία. Ωραίο κείμενο. Επίσης, ο κύριος Γκανάτσο, χθες μιλώντας στα τοπικά μέσα της Ορδέας, είπε, ερωτηθεί σχετικά, ότι αν γίνει αυτή η συγχώνευση που θα τη δούμε μπροστά μας σιγά σιγά και θα τη συζητήσουμε, Πανεπιστημίου και ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, ίσως κλείσουν και τμήματα της Κοζάνης. Το είπε ευθέως. Έτσι, 9 νομίζω έχει, 9 είπε. Οπότε, αγαπητοί τοπικοί φορείς της Πελεμαϊδας και κάτοικοι και της Ορδέας, που δικαιολογημένα ανισχύεται για το τμήμα της Μευτικής, δείτε ότι και στην Κοζάνη υπάρχει ένα ζήτημα. Το θέμα βέβαια της συγχώνευσης είναι τεράστιο και έχει να κάνει και με το Πανεπιστήμιο και με το ΤΕΙ. Και γενικώς εγώ θεωρώ ότι είναι... και με την τοπική κοινωνία είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι λίγο πρόωρο να το συζητάμε. Καλά είναι να ξέρουμε τι μας γίνεται και πού πάει το πράγμα και να το συζητάμε και να προετοιμαζόμαστε για κάποια πράγματα. Αλλά είναι λίγο πρόωρο για να μπούμε σε μια διαδικασία κινητοποιήσεων. Εδώ σου λέει μέχρι τέλος Μαρτίου θα φτύει το νομοσχέδιο για την πώληση της ΔΕΗ και ακόμα Ρουθούνη δεν άνοιξε. Εσείς μην το σκέφτεστε τώρα για τη συγχώνευση να αρχίσετε τις κινητοποιήσεις από τώρα για ενδεχομένως. Ναι, αυτό μετά. Δηλαδή εκεί στην Πελωμαϊδα. Να το φέρουμε λίγο στη σωστή του διάσταση και χρονικά. Και σε άποψη έκτασης. Και εδώ οφείλω να πω ότι δυστυχώς επειδή έρχονται και εκλογές, πολλοί τοπικοί πολιτικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς σπέβδουν να μαζέψουν ψηφαλάκια. Είναι και η ώρα τώρα όμως, δεν είναι η ώρα τώρα. Και το λέω για όλους. Είδα χθες, εκτός του ότι ο Δήμαρχος αμέσως εκεί και αυτός να κάνει έκτακτο δημοτικό συμβούλιο. Ο κύριος Σάβας μας. Ναι, και τι έγινε. Τα κάνετε αυτό που μπορείτε να κάνετε και να το πείτε. Παιδί μου! Και επίσης στην πρώτη σειρά και στη δεύτερη είδα βουλευτές, υποψήφιους βουλευτές, πολιτικούς. Που αναπτύσσουν βουλευτές! Ναι, χαμός. Όλοι πήγαν εκεί να πούν την άποψή τους και να τους φωτογραφίσει ο δημοσιογράφος, να τους αβαθανατήσει η κάμερα. Δεν πήγαν γι' αυτό. Να τους δει ο κόσμος και να πει μπράβο, τι ωραία ήταν και πιλιάτσικε εκεί. Και θα του δώσουμε και μια ψήφο γιατί ενδιαφέρθηκε για το μείζον ζήτημα. Δεν πήγαν γι' αυτό. Πήγαν επειδή επιτρέπει το κάπνισμα. Α, το λιμάδε. Okay. Να τα δένουμε όλα. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις γιατί όταν επιστρέψουμε. Δεν έχεις αυτοκίνητο, ε. Τι θες. Να μου πεις λίγο πόσο κοστίζει το σέρβις. Να πάρει ευχή να πάρει δηλαδή. Εγώ οδηγώ από τα 18 μου. Δεν θα σας πω πόσο είμαι. Έχω αυτοκίνητο. 100%. Εξαρτάται το αυτοκίνητο, τα κυβικά. Ναι. Για πόσο το κόβεις δηλαδή. Νομίζω έχει. Βέβαια, είμαι στην Mercedes. Δεν έχει. Δεν ξέρω. 1800 κυβικά περίπου 2000. Και καλό τόσο. Εντάξει, τώρα από, έχουμε από πολλά ό,τι να πούμε. Κατάλαβα, έκανα 500 το χρόνο. Είχαμε και ένα πάρα πολύ ωραίο περιφερειακό συμβούλιο. Το οποίο δεν γίνεται συνέχεια στο ίδιο σημείο, γιατί πιανόμαστε. Θέλουμε λίγο να το πάμε και καλώς, χωρίς πλάκα. Καλώς πάμε και σε άλλες πόλεις. Διότι πρέπει και οι ίδιοι να έχουν οι κάτοικοι, να έχουν άποψη. Δεν έχουμε πάει σε όλες τις πόλεις, θα πάμε όμως. Αύριο μεθαύριο και στην άλλη. Αύριο μεθαύριο δεν ξέρω. Αλλά πρέπει να πάμε. Εγώ δεν έχω αντίρρηση γιατί γράψατε κάποιοι, γιατί μεταφέρετε κτλ. Όταν έχεις ένα πολύ σημαντικό θέμα και αφορά αυτή την περιοχή, πάρ' τις ενδρίες και πήγαινε την εκεί να ακούσουν οι ίδιοι οι κάτοικοι περί τίνος πρόκειται, τις θέσεις όλων, να θέσουν ερωτήματα κτλ. Αν γίνονται αυτά, καλά. Αν δεν γίνονται, είναι πρόβλημα. Χαμός από τους κάτοικους, βέβαια. Αν γίνονται, λέει, ωραία αίθουσα. Ναι, ωραία. Και, κοίταξε να δεις, εγώ 8 η ώρα τραγουδάω στο αργοσορεστικό, θα πάω. Δεν θέλω κακώς, να μου πέσει. Κύριε να φάω και ξύλο. Χαλιά, κύριε και Παπζόγλου, κακώς σου πήγατε ξενάγεση όμως στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δηλαδή, πρώτον, το να λες ότι. Παναγιώτη, θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Νο. Πολύ κέντρα από το Λεμαϊδα, καλέ το Λεμαϊδα σήμερα έχει το εντελώ το. Δεν το συζητώ καθόλου την τιμητική τη. Έχουμε καινούριο, βγήκε λευκό καπνό, σου λέει, και ήρθε ο άνθρωπο. Έχουμε και καινούριο καλλιτεχνικό.
Όχι διευθυντή. Σύμβουλο. Σύμβουλο στο Διπεθέ Κοζάνη, τον κύριο Γιωργανίδη. Θα σα τον συστήσουμε και αυτόν. Είχαμε κάποια περιστατικά στην πόλη και σήμερα. Είχαμε και κάτι περιστατικά, κάτι δέντρα πέφτουν, κάτι είναι ανάδρομο ο Ερμή. Βουλευτέ τρακάρουν. Θα σα. Θύμησα όμω που. Θα σας τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος τηλεφωνείτε στο 39305 και μπαίνετε στην κλήρωση για δύο εξαιρετικά παπούτσια, ένα κοριτσίστικο παιδικό, αυτό το 25 και το αγορίστικο το οποίο είναι 27 από την Καρβαλίνη, η οποία κάνει το πάρτι της στο Top Channel γιατί γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας μέσω του καταστήματος Top Channel του Πάπιστα. Ναι. Σας υπενθυμίζω ότι ο Πάπιστας, νονές και μαμάδες, θα σας εκπλήξουν οι προσφορές και οι τιμές στα παιδικά παπούτσια, γιατί τώρα έρχεται και το Πάσχα και ξέρετε τι σημαίνει όλο αυτό. 39305 και κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος περνάμε σε διαφημίσεις, επαναρχόμαστε με πολλά και πολύ πολύ σημαντικά. Πώς είστε, επιστρέψαμε. 39305 για να συμμετάσχετε στον εξαιρετικό διαγωνισμό γιατί η Καρβαλίν, που είναι κορυφαία στο παιδικό παπούτσι, αποφάσισε να κάνει το πάρτι της στο Top Channel με την βοήθεια του καταστήματος Πάπιστας, βεβαίως. Σήμερα κερδίζετε ή ένα κοριτσίστικο 25 ή ένα αγορίστικο 27. Ενισχύουμε δηλαδή τρόπον τεινά μαμάδες ή νονές. Αλλά εσείς μαμάδες ή νονές που είστε πολύ έτοιμοι τώρα να πάρετε τη λαμπαδίτσα και το παπουτσάκι για το παιδάκι σας και το βαφτιστήρι σας, να θυμάστε ότι όταν επισκεφτείτε το κατάστημα Πάπιστας για αυτές σας τις επιλογές, θα εκπλαγείτε πάρα πολύ ευχάριστα και λόγω τιμών και λόγω προσφορών και λόγω ποικιλίας και κυρίως λόγω ποιότητας, γιατί για τα μικρά μας θέλουμε το καλύτερο. 39305, έχουμε ακόμη χρόνο για τη συμμετοχή σας. Να και... πω εγώ χρόνια πολλά στον αδερφό μου, που δεν μας βλέπουμε άλλο. Έγινε αθλιά. Όχι. Τι. Σήμερα γιορτάζει ο Πρωθυπουργός Ρήτα. Χρόνια πολλά, Αλέξη μας. Αλήθεια, σήμερα είναι του Αγίου Αλεξίου. Είναι του Αγίου Αλεξίου. Χρόνια πολλά στον αδερφό σου και γιορτάζει ο πρωθυπουργός μας. Και γιορτάζει και ο ξάδερφος. Και έχω και ένα ξάδερφο πρώτο. Δεν μου το είπες. Ωραία, χρόνια πολλά. Να το χαίρεσαι το σόι. Λογικά, ναι, ευχαριστούμε. Κερνάει. Τούρτα έχουμε στο χωριό τώρα. Τούρτα έχουμε και εμεί. Όχι ο αδερφός σου. Ποιο, ο πρωθυπουργός. Του κολλητού μόνο το Θόδωρο, το Γιανακίδη. Α, ποιον? Το Θόδωρο, το Γιανακίδη. Ποιο άλλο. Του σπόρου από του συγγενεί που λέει. Ναι, μην ξανοιχτούμε. Χρόνια πολλά, νομίζω Αλέξιος είναι, δεν είναι Αλέξανδρος. Αλέξιος. Νομίζω γιορτάζει. 17 Μαρτίου πάντα. Χρόνια πολλά, μεγάλη μας Πρωθυπουργέ. Χρόνια πολλά, Πρωθυπουργέ μας, Πρωθυπουργέ της καρδιάς μας. Καλά ξεμπερδέματα, γιατί πολλά προβλήματα. Αν είχε τέτοια στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό και έχει την ονομαστική του γιορτή, τι θα του πέρασε τώρα, μια γραβάτα. Γραβάτα. Έλα, πες αλήθεια. Γιατί είναι δύσκολο κι αυτό. Σπάς το κεφάλι σου να του πάρει. Τώρα, Πρωθυπουργού. Σου πω γραβάτ, ούτε φοράει. Ναι. Έλα, ρε, τόσες χιλιάδες ευρώ δίνουν στην περιφέρεια σύμφωνα με τη διάβια για αναμνηστικά δώρα και τέτοια. Του τιμάζει ένα ωραίο καλαθάκι. Την κόρη τη Εάννη, θα του στείλει ένα. Αυτό το έστειλα στην πρώτη φορά. Αν το έστειλε και τη δεύτερη. Α, και λίγο κρόκο. Ναι, μια χαρά. Και κάνα μήλο από το. Και κάνα ροδέλε από πάνω εκεί. Πόσε φορέ θα στείλει το ίδιο δώρο. Μια χαρά είναι. Εδώ μιλάμε για κολλητό τώρα, δεν μιλάμε για. Να σωστά και αυτό, και κολλητό. Οπότε δεν είναι. Πρέπει να το δουλέψει αλλιώ το μυαλό σου. Δεξιώνεται ο Αλέξο. Δεν γνωρίζω, δεν πήρα πρόσκληση. Αυτή τη κυβερνήσεω. Δεν γνωρίζω. Δεξιωνόμεθα τον κόσμο. Δεξιωνόμεθα. Πότε καλά δεξιωνόμεθα. Ο Θόδωρο στη γιορτή του. Άλλο αυτό. Απλά και ταπεινά. Ποιο το έλεγε το απλά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά, συγγνώμη. Αυτό που βουλεύει τη χώρα, είπαμε. Ο Σεμνά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά. Θα βγει σεμνότητα την πενταετία. Διότι. Φοντανάκι, όποιο είναι και αρνιέται, δεν υπάρχει πρόβλημα, να ξέρετε. Εγώ θυμήθηκα σήμερα ότι θυμάσαι μια ιστορία με τα CDS που έλεγε ο Πάνος ο Καμένος τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ. CDS, ο Ανδρίκος Παπανδρέου, ο αδερφός του Γιώργου, που τα CDS και. Βοήθαμε. Ο Καμένος δύο χρόνια τα έλεγε και έβγαλαν λεφτά τότε με τα ομόλογα. Ναι, ναι. Οριστικά στο αρχείο, κάνα στοιχείο. Κανένα στοιχείο. Ιωάννα Μαύρου καθημερινή. Τώρα, γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια. Άλλο δεν λέγαμε. 8 χρόνια πέρασαν. Μου ήρθε φλασιά εμένα τώρα. Αλλά... Ο Πάνος ο Καμένος είναι όμως ακόμη η ΕΦΑ και είναι στην κυβέρνηση. Και το λέω γιατί έχουμε και εκδήλωση αύριο. Αφοβερή εκδήλωση. Νοβάρτης. Θεοφύλακα. Στο ΣΥΡΙΖΑ κάνω ένα κόλπο. Να το πούμε αυτό. Κάνω ένα κόλπο τότε σε αυτό που θέλω γνώμη. Κάνουν οι βουλευτές από μια εκδήλωση. Τώρα τελευταία έκανα μου βουλή τη μία. Στο δικό του κλάδο. Δεν μιλήσουμε για πολιτισμό. Ανακλάδο κόσμο κτλ. Σου λέει τώρα ο Θεοφύλακτος. Πώς τον λένε, ο Γιάννης ο Θεοφύλακτος.
Έκανα μου λέει εκδήλωση και εγώ παραπίσω θα πέσω. Είναι δυνατόν. Κάνω κι εγώ μια Νοβάρτιστη. Άρα, άρα τι ξέρω εγώ με τι ασχολούμαι. Μόνο με την εξεταστική. Νοβάρτιστη. Τώρα να δείτε γατάκια. Ναι, θα σα τριμάξω. Ναι, αλλά κάνει ρελά μεγάλη ο Θοφύλακτος. Γιατί καλεί και τον γίγαντα τη πολιτική, τον βουλευτή των Ανέλ, τον κύριο Παπαχριστόπου, που τον είπαμε. Ναι, γιατρό είναι. Ολική και αυτό. Ναι. Ο κύριο Κοξανθούλη είναι με το μαλλί το φλούο. Δεν είναι. Αύριο είναι αυτή η εκδήλωση και άλλη ρελά σήμερα. Ο οποίος έχει ομιλητή τον Δήμαρχο. Ο Ζάνης, δεν ξέρω. Να μαζέψουμε κόσμο. Τι κάνετε, τι κάνετε. Έκανε μία ομιλία και πέσατε πάνω του. Τζιμάνης. Η τοπική της κάνει. Πού είσαι. Okay. Ναι. Ο Τζιμάνης γατάκια όμως, άμα κάνει εκδήλωση, κάνει, θα ναι, έχει εντάξει. Και τραγούδι. Ναι. Οπότε... Η τοπική της κάνει και βάζει από ένα βουλευτή. Ναι, εντάξει τώρα, το μοιράσαμε. Τοπική κάνει. Ναι, τοπική. Ναι, αλλά βάζουμε και από έναν. Γράφει ρε παιδί μου, πρόσκληση είναι πάνω-πάνω. Ναι. Ομ, ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Η πρόσκληση εμένα μου ήρθε από τον Δημητριάδη, δεν μου ήρθε από το ΠΚΙ. Και εμένα. Ομ, ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης. Ναι. Και από κάτω η γραμματοσυρά με τα 24 τα γράμματα είναι γεια στο φύλακτο. Μήπω Δημητριάδη. Είναι δραστήρια. Η Ομ Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ δραστήρια, όμως να το πούμε αυτό. Ο Τζιμάνης γιατί δεν έκανε. Αυτό το σουκού. Ο Τζιμάνης θα κάνει το άλλο. Άμα κάνει το άλλο σουκού και έχει και μουσική μέσα, θα πάμε στον Τζιμάνη. Θα έχει θέμα και στρατηγέ μα. Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί στην Τουρκία. Τι θα κάνουμε, προφανώς. Ο καθής ασχολείται με το θέμα του. Έπρεπε να δεις χθες την κυρία Τελιγιορίδη στους ατέριας του, στους Sky. Α, ήταν καλεσμένη. Ναι. Η οποία δεν κυρία Τελιγιορίδη, είπαμε το προηγούμενο Σάββατο, ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα. Ανεπανόρθωτα. Γιατί 2 Μαρτίου μία συνελήφθη με δύο παιδιά. Και 2 Μαρτίου έσπασε η κυρία Τελιγιορίδη για να πάρει τα ψηφαλάκια στην Καστοριά, γιατί ο ένας είναι από εκεί το παιδί. Ότι είχαν ενημέρωση προσωπική από το ΙΕΘΑ και τις αμέσως επόμενες ημέρες. Θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σπίτι. Τα παιδιά δυστυχώς. Μήνα κλείνουμε. Θα κλείσουν μήνα. Και η κυρία Τελιγερίου, χθες όταν ρωτήθηκε ακριβώς από τους συναδέλφους του Sky, είπε: Να, εγώ παιδιά, εγώ αυτό μου είπανε. Ενημερώθηκα. Τι να πω, ποιον ενημερωθήκατε, από τον κύριο Καμένο. Δεν μπορώ να σας πω, αλλά μου είπανε. Καταλαβαίνεις. Μου είπανε και εγώ είπα, ρε παιδιά, τους Καστοριανούς. Έτσι είπα και εγώ. Έλληνας βουλευτής. Μου είπαν. Θα πάμε Καστοριά, να πάμε Καστοριά να πάμε εκεί. Άργος δηλαδή. Άργος, ναι. Πρόσχετη, θα πεις εγώ σε 3 ώρες το Άργος θα είμαι, τραγουδάω σήμερα. Είπα λοιπόν πριν ότι κακώς τους πήγαν στο μουσείο πρώτον γιατί έδωσαν την αίσθηση ότι. Στάσου μου, ρε Παναγιώτη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει. Να τα λέω εγώ γιατί ο Παναγιώτης τα έχει στο μυαλό του, τα θεωρεί. Τι, να κάνει μια συνέντευξη. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να κάνει μια συνεδρίαση. Πώ τη κάνει εδώ πάνω, να τη κάνει αυτή τη φορά στο Άργος Οριστικό. Και ο Δήμαρχος Άργους Οριστικού είναι πάρα πολύ φιλόξενο. Και έχει είπε, πολύ, wow, καλές, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον κύριο Καρυπίδη. Αυτό είναι Έλασον. Έλασον, μετράει. Next. Είπε, wow, πολύ με τη μάτια, σας ευχαριστώ. Τα έχει όλα έτοιμα. Τζιτζί, ο άνθρωπος τα είχε καθαρίσει, τα είχε γυαλίσει όλα. Δεν ξέρω, μπουφέ, δεν πήγα. Ξέρω. Αλλά πώς θα πάω τώρα με αυτά που λέω. Ναι, για και τους έβαλε στην αθουσάρα εξαιρετική. Αλλά πριν, τους λέει, μου κάνετε την τιμή και έρχεστε στον τόπο μου, θα σας κάνω ένα tour. Θα σας πάω στο μουσείο. Τους πήγε. Τους πήγε τώρα, πώς πήγανε. Πόσοι πήγαν τελικά. Υποθέτω όσοι χρησιμοποιούν και τα τάμπλετ. Όχι μόνο, θα πήγαν. Δεν πήγαν οι άνθρωποι εκεί. Δεν θα έχει στο μουσείο και κάνα φοντά, κάνα. Κάνα εκεί. Τι άλλο, στο αρρωστικό, τι το τρώνε. Του έβγαλε. Είδα μια κυρία που μοίραζε νερά. Κακός όμως τους πήγε στο μουσείο. Έπρεπε να τους πάει αλλού. Πού να τους πάει. Στα λουτρά, στα γιαματικά που έχουν τα πολύ εξαιρετικά, τα πολύ ωραία. Δεν τους είπε να πάρουν τα μαχιουδάκια τους μαζί. Κακός, αυτό λέω. Πού να πάρουν όλοι τα μαχιουδάκια τους και να πάνε. Αφού πάτε που πάτε στο Άργος τουριστικό, κάντε τους προσφορά και ένα τουρ να δουν τα λουτρά και να τα επικοινωνήσουν μετά σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, διότι να φύγει πίσω, ο κύριος Βόλης, ο κύριος Γιαννακίδης και να πει ρε Πλιάτσιο. Φοβερά τα γιαματικά λουτρά που είναι, που μου έχουν πει, δεν έχω πάει, θέλω να πάω. Φοβερά λουτρά έχουν κάνει άνθρωποι δηλαδή, ωραίες εγκαταστάσεις. Άμα έβλεπες αυτές είναι εκδρομές. Με το μαγιουδάκι, Σβόλη και Χαγιά και ξέρω εγώ, Σμανδράκο, στα θεαματικά, στο Άργος, μετά θα πήγαινες. Θα ήταν αυτό μια διαφήμιση. Θα πει πήγε ο Σβόλης άτος με το μαγιουδάκι του, ωραίο καμπανιερό του. Ας πάω κι εγώ. Εντάξει, γιατί να μου πας. Ωραία πράγμα. Όχι, θέλω πάρα πολύ να το δω εγώ το Σμανδράκο με το μαγιό του. Μη σου πω και για άλλους. Ε, πώς σε φαίνεται. Αντί να κάνω, ας πω κάτι πλέον με αυτά που γίνεται στα Περιφερειακά Συμβούλια, γιατί είδαμε και τι έγινε και στο Άργο Οριστικό, χαμός. Γι' αυτό είπα ότι εντάξει, να τα πάνε και σε άλλες πόλεις, είναι σαν το τσίρκο Μεντράνο που πάει, ξέρω εγώ. Παναγιώτη, αυτό είναι προσωπικό. Απόψε η παράσταση εδώ. Συγγνώμη, ρε Σύρετα, από τον κόσμο. Το είπε ο κύριο Βόλη. Όλοι δηλαδή. Και ο Σεφερλής κάνει θεάσου. Και ο Σεφερλής, ορίστε. Και ο Σεφερλής, έρχεται, πάει εδώ, παίζει απόψε στη Φλόριντα. Αύριο στο Άργος Οριστικό. Μεθαύριο στα Σέρια, απόψε στο χωριό μου. Κύριε Καρυπίδη, κύριε Χιάνκια, να πάρετε τα παιδιά, να τα πάτε κάντε ένα τουρ. Ναι, ξέρω, βγήκε και του Ντουκά. Απόψε! Μπορεί να ξέρει τώρα, επειδή καλοκαιριάζει, να βάλετε και το λεωφοριάκι έχετε εκεί πέρα, α πούμε, και τα λοιπά. Και σκάφο έχετε. Να τα πάτε. Και επειδή το θέμα
κάνουμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να το εξάγουμε κιόλας. Θα πάμε μια Βέρεια. Ελάτε ρε γατάκια. Και επειδή τώρα το έχουμε και καινούργιο καλλιτεχνικό σύμβουλο στο ΔΠΘ. Μια χαρά ρε παιδιά, μπορεί να το σκηνοθέτει. Του πάρτε και σκηνοθέτει τον άνθρωπο. Τι να μπλέκει με ερασιτεχνικές τοπικές σκηνές, επαγγελματίες τοπιούς. Θα τους πάρει εδώ πέρα το πρώτο μεσά, η πρώτη ώρα, πρώτη μία μισή ώρα στα περιφερειακά συμβούλια. Είναι το κανονικό θέατρο κάνουμε. Συγγνώμη, αυτά τώρα τα λέω Παναγιώτης, γιατί εγώ θα έρθω στο Άργος θέλω. Εγώ τα χαμώ το Άργος, δεν έχω κάτι. Τίποτα. Ναι. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα ποιο ήταν αυτό το γκράντε θέμα για το οποίο έπρεπε να πάμε στο Άργος να συζητήσουμε το θέμα του Άργους. Ο κύριος Ζεμπιλέα είπε ότι εμείς κάναμε ερώτηση για την Καστοριά και δεν μας απάντησαν. Ναι, αλλά γιατί στο Άργος ήμασταν. Ορθώς δεν τις απάντησαν. Κυρία Ζεμπιλέα, σας αγαπώ, σας εκτιμώ. Στο Άργος. Ερώτηση για το Άργος να κάνετε. Για την Καστοριά, γιατί κάνατε. Για τη λίμνη τώρα. Τι λίμνη τώρα, αφού είμαστε στο Άργος. Τίποτα για το Άργος δεν είχατε να ρωτήσετε. Ναι, αλλά πήγε ο κύριος Γιαννακίδης, σου λέει εντεταλμένος για θέματα. Πήγε διαβασμένος. Έγραφε. Ξεκίνησε, λέει, στη συνάντηση. Τενοντίτιδα έπαθε. Ο άνθρωπος και ξέρει τα έργα που κάναμε. Καλά έκανε. Αυτό ήταν, τι ήταν όμως. Του είπε ο Δακής μίλησε. Του είπε ο Δακής, συγγνώμη, εγώ γιατί ήρθα εδώ, λέει. Ήτανε κάτι, αυτό. Ήτανε. Ήρθαμε σε προεκλογική. Αυτό λέει προβλέπετε. Δηλαδή σε κάθε πόλη που πάμε για συνεδρίαση. Όχι, το είπε ωραία. Ο Δακής το έθεσε πολύ ωραία. Συγγνώμη, λέει, ήρθα εγώ εδώ. Και ακούω τώρα τον κύριο Γιαννακίδη μισή ώρα να αναλύει τα έργα του ΕΣΠΑ. Που είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Και λέει, τα είπε και λάθος. Δεν ξέρω, εγώ δεν διορθώνω τον κύριο Γιαννακίδη σε καμία περίπτωση. Λέει μόνο. Αλλά λέει, δεν φτάνει αυτό. Τα λέει. Τα λέει λάθος. Εγώ γιατί ήρθα εδώ για να υποστηρίξω την προεκλογική του καμπάνια. Είναι δυνατόν. Εμεί λάστρες είμαστε. Εγώ τι ήρθα να κάνω. Καλά. Μου λέει εδώ κάποιος. Ναι. Κάποιος περιφερειακός σύμβουλος. Την ίδια μέρα λέει του περιφερειακού. Στις 10.30 ενημερώθηκα. Για την ξενάγηση. Έπρεπε να αλλάξω τα προγράμματα, λέει. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το ξέρατε. Ενημερώθηκε 10.30 το πρωί. Α. Και δεν πρόλαβε να πάει στο tour. Εντάξει, είχε άλλες δουλειές. Πρέπει να το προγραμματίσει. Συγγνώμη, παιδιά, αυτό έχει να κάνει με τις προτεραιότητες που θέτουμε. Μας καλεί ο Παπτσόγλου να μας κάνει ξενάγηση. Και δεν παρατάμε όλες μας τις δουλειές για να πάμε στην Κυριακή. Κύριε Κεχαγιά, η επόμενη συνεδρίαση. Είναι Φλόρινα, ξέρω εγώ. Να μας το πείτε νωρίτερα. Να κάνουμε ξενάγηση στον Άγιο Αχίλλειο. Να πάρετε με τα καραβάκια, με τις βάρκες. Νεράιδα παίζει. Νεράιδα. Νεράιδα μ' αρέσει. Ορίστε. Φάνε εκεί και κανένα καράκι και κανένα τέτοιο. Και Βελβεντό βολεύομαι. Βελβεντό θα πάνε και θα φάνε πολύ μετά και θα γι' αυτό. Θα το, ναι. Βελβεντό να του πάνε με τα πόδια. Κάνω ξενάγηση στο. Να πάνε με τα πόδια στο καταφύγιο. Ορίστε, να δει και το καταφύγιο. Το δρόμο, το καινούργιο. Ποιο να πάνε, κάνει του με τα πόδια στο καταφύγιο. Ποιο να ανέβει εκεί πάνω. Ναι. Με αρχίζουν αυτές τις εκδρομές. Αν ενδιάμεσα έχει και. Και δημοσιογράφη από πίσω, ξέρει και πάνω. Μια χαρά. Ιδέες ρίχνουμε, κύριε Κεχαγιά, μια χαρά νομίζω. Τέλος πάντων, έγινε και αυτό. Περιφερειακό συμβούλιο. Έγινε και αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα τώρα γιατί κάνατε τόση φασαρία για ένα σέρβις του αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη μας. Διότι, τι θα πει, 10 χιλιάρικα ρε, συντρώγονται, λεφτά είναι. 10 χιλιάρικα όμως, όπως διευκρίνησε η διεύθυνση διοίκησης της Περιφέρειας, Δυτικής Μακεδονίας. Κάτσε να πούμε. Ήταν το για θέμα, δύο πάρε. Αυτοκίνητα, αυτό λέω. 10.000 ευρώ. Στο θέμα της Οικονομικής Επιτροπής της προηγούμενης εβδομάδας, ένα από τα θέματα ήταν η έγκριση ενός ποσού ύψους 10.000 ευρώ για την συντήρηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου του Περιφερειάρχη μας. Τελικά όμως εκ παραδρομής ήταν για δύο αυτοκίνητα. 5,5 όπως μας ενημέρωσε ο Ηλίας ο Κάτρας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης οικονομικής. 5,5 είναι για το συγκεκριμένο και τα άλλα είναι για ένα άλλο όχημα το οποίο δόθηκε στην δασική υπηρεσία. Δόθηκε στη δασική υπηρεσία που ήταν από τον Σπόλο. Ο κ. Σαββόπουλος όμως που έκανε θέμα είπε ότι οι παιδιά και οι αρμόδιοι μας μίλησαν και για το 2015, το 2016 και το 2017 που τα ποσά ήταν εκεί. Αντίστοιχα. Δηλαδή έκανα 8, έκανα 9, έκανα αυτό. Ναι, και λέω ένα αυτοκίνητο. Ένα, θες ένα. Δεν γίνονται τέτοια λάθη στην οικονομική. Πρώτον. Δεύτερον, θες ένα-ένα. 5.500 ευρώ το χρόνο σέρβις. Ναι, κάτσε ρε Σύρυτα. Δεν θα πάει στην Τρίπολη στον Αλέξη μας. Χρόνια πολλά πολυχρονεμένα από την Πρωθυπουργία. Απλό πολυχρονεμένα τον είπε. Δεν θα πάει στον Αλέξη μας ο Περιφερειάρχης. Κύριε Περιφερειάρχη, ακόμα περιμένουμε. Πρέπει να δύο εβδομάδες. Θα μας πείτε. Μια ανακοίνωση μας πει. Και τι κάνατε. Του τρίξατε τα δόντια, έμαθα, έτσι. Ναι. Ναι. Δεν το έφαγε. Να μην πάει μέχρι την Τρίπολη τα μάξι. Ξέρεις τι είναι Κοζάνη, Τρίπολη, γύρνα πίσω, Αθήνα αυτό. 5,5 χιλιάρικα. Εκεί χαλάνε τα λάστιχα. Έχει και λάστιχα, έχει και σερβις. Γιατί η πλατινένια είναι. Πώς, συντήρησε εδώ τα πάντα. Αμορτισέ, ξέρεις τι μολοπόνησε οι δρόμοι, είναι χάλια λένε ακόμα. Χάλια είναι οι δρόμοι. Τι. Στον Αλέξη μας να τα πεις τέλες εμένα. Ναι. Να παίρναμε μια δικιά μας αεροπορική εταιρεία να κάναμε όλα τα tour. Πιο φθηνά δεν θα μας κόστιζε. Ένα jet. Ένα Learjet να τελειώνουμε, διότι έχει και ταλαιπώρια, έχει φανάρια, έχει λακκούβες.
Πάτε οροπορικό, φθηνότερα θα μας βγει. Θα βάζετε μέσα και του περιφερειακού συμβούλου, θα του πάτε στην Καστοριά στο αεροδρόμιο. Ούμε. Μια χαρά. Και τι κεφτέδε και τι παίρνει ο κύριο Βόλη κεφτέδε και συζύγου. Πάει πίτα. Πολύ ωραία γι' αυτό το είπα. Μια χαρά. Πιο ωραία θα το πω ο κύριο Βόλη. Δύο γραμμέ έγραψε ο άνθρωπο, τα πω όλα. Το πω όλα. Ωραίο. Σβόλη είναι εύστοχο, τα πάμε αυτά. Να μην κοστίσει 5,5 χιλιάρικα και εσύ τώρα λεπτομέρειε. Εδώ 600 ευρώ παίρνει. Ποιο. Ξόδεψε το Φλεβάρι ο κύριο Μπύρο για καφέδε στη Φλόρινα. Θα σας πειράξουν τα νεύρα. 600 λεπτά ευρώ, για καφέδες, θα σας πειράξουν 600 τα ευρώ σε ένα μήνα για ανάγκες καφέδες, τόστ και τα λοιπά της αντιπεριφέρειας Φλόρινας μόνο. Α, ήταν και τα τόστ, άμα ήταν και τα τόστ, το στάγκερ, λέει... παιδί μου, τόσος κόσμος έρχεται, λέει, εκεί. Και ο κύριος Μπύρος δέχεται εκκλησιαστικούς φορείς, ιερείς, συλλόγους, οι άνθρωποι μπαίνουν... Πιστεύουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα, δεν κάνουν... Το Φλεβάρι ήταν. Α, Φλεβάρι, ναι. Πέπιανε μετά από κρύανε. Όχι, ήταν νηστεία. Να μην νηστίσουμε ελληνικός, δεν νηστίσουμε λουκουμάκι. Και λυκείο εκεί στη Φλόρινα έχει λουκουμάκι. Σε αυτό το λουκουμάκι. Πολύ μας βγαίνει. Μην τους δέχεστε, να πηγαίνετε εσείς. 4.950 στο διοικητήριο της Τολμαέδας. Πήγε στο διοικητήριο της Τολμαέδας το καινούριο. Εγώ δεν πήγα. Πάει ο κύριος Καρυπίδης μια φορά τη βδομάδα. Λέει που πάει. Ναι. Και ο κύριος Γέρου, αντιπεριφερειάρχης, έχει έδρα εκεί. 5.000 το χρόνο. Μην κεράσει ένα καφέ. Ο κύριος Καρυπίδης εκεί τον άνθρωπο. 5.000 το χρόνο. Ας τα κομακαρονάδα να τρώγαν κάθε μέρα, τόσο δεν θα βγαίνει. Τους λένε και τον καφέ μάλλον. Άμα τους λένε τον καφέ, καλό είναι. Ταξίζει τα λεφτά του. Όχι, έτσι αλλάζει το πράγμα. Το καταλαβαίνω. Και 25.000 ευρώ στην δική της οικογένειας το χρόνο. Πλάκα κάνεις. 24.900. Εδώ στο διοικητήριο. 24.000 του χρόνου. Για τις συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις. Στις συνεδριάσεις τζαμπαντάνι, ναι. Τζαμπαντάνι είναι στη συνεδρία. Δηλαδή, άμα θέλει ο περιφερειακός σύμβουλος 20 να πάρει καφέ στη συνεδρίαση. Επί 300 ευρώ η συνεδρίαση του υπολογίζουμε. Όχι κας. Για να πιούν καφέ. Ναι, τα γράφουν, υποθέτω. Και τα γράφουν. Ούτε φταίει. Γράφει, δεν φταίει. Πιάτσο, ένα εσπρέσο και μισό τόστ. Πιάτσο, δύο τόστ. Πιάτσο, δύο τόστ. Το δέχομαι. Πιτσιάδα. Δύο εσπρέσο, γιατί έχει και τα νεύρα του αυτό το παιδί. Και δύο ουίσκι. Τζαμπαντάν. Τζαμπαντάν, ναι. Αλλά λεφτά υπάρχουν, παιδιά, οπότε εντάξει, μην το ψάχνει. 24 χιλιάρικα. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι θα έπαιρναν πετρέλαιο να ζεσταθούν. Ετησίως. Ετησίως, ρε παιδιά. Και ήδη κέτερινγκ λέγεται. Σε καφέδες. Καφέδες, το στάκι, πορτοκαλαδίτσα. Πορτοκαλάδα θέλετε. Ρε, δεν έχει ο κόσμος να ζεσταθεί. Λεμονάδα θέλετε, δεν έχει φάει να φάει. Έτσι, κάπως έτσι. Εντάξει τώρα, δεν είναι εγώ το ξανανά αυτό, αλλά ο κύριος Μπύρος 600 ευρώ. Δηλαδή, 600 ευρώ το Φλεβάρι. Που έχει ο Φλεβάρις είναι και ο κουτσός. Δηλαδή βγαίνει άμα να κάνεις τη διαίρεση τα λεπτά, βγαίνει στο 40 τη ημέρα. Και ο κύριος Μπρος κάθε μέρα και στο γραφείο, λείπει κάποια μέρα, πάει αυτή. Δεν πάει. Δεν πάει ο κύριος Μπρος. Πάει ο κύριος Μπρος. Αλλά δηλαδή θέλω να σου πω πώς έρχονται. Εδώ μας κοστίζει, όχι 10, αλλά 5.500 το κατέτο στο σέρβις. Το σέρβις εσύ, ο Θόδωρος πάει στην Αθήνα κάθε τρεις και λίγο. Χωρίς τις βενζίνες. Όχι, για συντήρηση μιλάμε. Άλλα τα εκτός έδρας, βενζίνες κτλ. Λεφτά υπάρχουν. Δεν ξέρω. Τελικά άλλο το είπε, άλλοι το εφαρμόζουν. Είδες. Ήτανε προφήτης. Έτσι. Λοιπόν, άντε, ελάτε λίγο στην Κοζάνη τώρα, γιατί είχαμε κάτι ωραία θέματα εδώ πέρα, μας χοροπήδηξαν για αυτήν την εβδομάδα. Τελικά, πόσο νερό πληρώνεις εσύ? Νερό τηλεθέρμανση. Νερό καλά έρχεται, εντάξει. Τηλεθέρμανση. Το 80% μένει πάντως. Δεν ξέρω τι ανήρτησε εσύ από εκπομπή του Top Channel προεκλογική, ήταν αυτή. Ιωαννίδης Μαλούτας, προεκλογική. Όχι, ήταν εκλογική. Ήταν δήμαρχος ο Ιωαννίδης. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που συναντήθηκαν μετά από την περίφημη εκείνη Παρασκευή, την προεκλογική. Κλουτούσαμε ένα στον άλλο από κάτω. Μιλάμε ότι κάποια στιγμή νόμιζα ότι έβλεπα σουρεάλ κινηματογράφο γαλλικό. Ωραία ήταν. Ωραία είχαμε περάσει και το βράδυ. Μία αυτή και μία που κάναμε τον κύριο Δακή, θυμάμαι το 10, που και εκεί κλουτούσαμε ένα. Μία άλλη που κάναμε προεκλογική. Κλωτσούσε ένα στον άλλο. Η Ρίτα που κλωτσούσε από εδώ, κλωτσούσε ένα στον άλλο. Το θυμηθήκαμε με την εκπομπή που γράψαμε το Ζήση χθες. Κάποια στιγμή το καταφέραμε τόσο καλά τα προεκλογική. Σηκώθηκαν και μας παράτησαν και ο Κουκουλόπουλος και ο Παπαδόπουλος. Και έφυγαν από το στούντιο. Μόνο ο Παπαδόπουλος έφυγε. Ο Κουκουλόπουλος ήταν έξαλλος για άλλα. Γιατί στριμώχθηκε τότε. Ήταν όρθιος. Πώς καταφέραμε και τους. Και ο Ζουνίδου λέει κάπως έφυγε πάντως. Εγώ το θυμόμουν. Ο κύριος Κουκουλόπουλος εκνευρίστηκε με τις ερωτήσεις μας και ο κύριος Παπαδόπουλος και αυτός εκνευρίστηκε προφανώς. Ναι, και ο Ζουνίδου λέει λίγο χωρί να έφυγε. Και έφυγε στον αέρα, ναι.
Πώς θα καταφέρουμε κάτι τέτοια φοβερά κάνουμε. Τέλος πάντων, για να το φέρουμε πίσω, στο επίκεντρο η ΔΕΙΑΚ, η οποία λέει δεν μπορούμε εμείς να το καταργήσουμε το τέλος του 80% επί της αξίας του νερού, διότι δεν γεννούμε. Συνεπής αυτά που έλεγε η Κουκουλόπουλου και η Μαλούτα. Ποιος? Η ΔΕΙΑΚ. Θέλω να πω πάντα κάθε χρόνο. Η ΔΕΙΑΚ, ναι. Η ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ μιλά. Τώρα? Τώρα τι? Τώρα. Τώρα. Μετά από αυτή την ψηφοφορία, η Δημοτική Αρχή βγήκε λίγο τραυματισμένη. Τόσο πολύ. Να εξηγήσουμε το γιατί. Για εξήγησε το γιατί. Γιατί καταψήφισε ο κ. Γκούμας, ο οποίος μονίμως είναι αντάρτης. Ο κ. Γκούμας όμως είναι λίγο αντάρτης. Ναι. Mm. Λευκό ο κ. Πλεξίδας, όπως και στο θέμα του Σκοπιανού, αλλά κυρίως οι δύο αντιδήμαρχοι τώρα, κορυφαία στελέχη της Δημοτικής Αρχής, ο κ. Πουτακίδης και ο κ. Γρηγοριάδης, απουσίαζαν και όπως γράψαμε στο Κοζάνι Μίντια, τελικά δεν απουσίαζαν τυχαία, απουσίαζαν συνειδητά. Η κυρία αυτά καλύπτει στην Αγγλία, να το πούμε αυτό. Και ο κύριος Χιόμος δεν ξέρω, έλειπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι θα ψήφιζε. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια συντονισμένη κίνηση μέσα στο ιστορικό της παράταξης Ιωαννίδη, η οποία και αντιδρά στο 80% και προωθεί και το λέει πλέον και σε δηλώσεις της το αίτημα για να αντικατασταθεί ο διευθυντής της ΔΕΙΑΚ, ο κύριος Παυλίδης. Το είπε στο Κοζάνι Μίντια ο κύριος Τακίδης και το είπε και στο ραδιόφωνο. Πάνω στο ελεύθερο ραδιόφωνο, πάνω. Και συνάδελφο του Βάσου Νολίδου, ο κύριος Γρηγοριάδης. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτό δεν έχει τελειώσει το θέμα και θα συνεχιστεί τις επόμενες μέρες. Είναι ίσως το πιο σοβαρό επί της ουσίας ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή η Δημοτική Αρχή στα 4 χρόνια της θητείας της. Και ο κ. Ιωαννίδης, εφόσον στήριξε το 80% και την εισήγηση της ΔΕΙΑΚ, δύσκολο μου φαίνεται να αποφασίσει την αντικατάσταση του κ. Παυλή και δεν ξέρω πώς μπορεί να αντικατασταθεί. Τι προβλέπετε θεσμικά? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πάντως ήταν ένα από τα θέματα που τέλος πάντων. Ναι. Δεν ξέρω αν τραυμάτισε, θα δείξει. Η αλήθεια είναι ότι πλην των φωνών της κυρίας Τάκα το τελευταίο διάστημα, δεν είχαμε ακούσει έτσι τόσο συντονισμένη εσωτερική αντιπολίτευση. Ενδεχομένως να είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει και τη Δημοτική Αρχή. Αλλά απ' την άλλη, οι άνθρωποι ήταν και λίγο συνεπείς, οι δύο εννοώ, ο κύριος Γρηγοριάδης και ο κύριος Πουτακίδης, με το ότι δεν συμφωνούμε. Είπαν ότι τα λέγαμε και οι δύο. Τι να κάνουν, δεν συμφωνούμε, τέλος. Νομίζω ότι θα έχει συνέχεια αυτή η ιστορία και είναι ένα θέμα μεγάλο για τη Δημοτική Αρχή. Επίσης, πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι πολύ σημαντική η διαφωνία της Νούλας Τομπουλίδου, πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, κορυφαίος τέλεχος της διοίκησης Μαλούτα και της παράταξης Μαλούτα, πρώην αντιδήμαρχος και μέλος του Δελτέχνη της ΔΕΙΑΚ, η οποία η κυρία Τομπουλίδου στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τη διατήρηση του 80% του νερού. Κυρία Τομπουλίδου ήταν πρόεδρος. Ναι, σε αντίθεση με τον κύριο Μαλούτα, ο οποίος Εύνης και οι υπόλοιποι σύμβουλοι του καταψήφισαν το 80%. Και λέω Εύνης γιατί στην εκπομπή που κάναμε εδώ τον Νοέμβρη, ερωτηθεί σχετικά ο κύριος Μαλούτας, ήταν ξεκάθαρος και είπε ότι βεβαίως και πρέπει να διατηρηθεί το 80%. Καλά, όταν το ρώτησα εγώ τον κύριο Μαλούτα, μου είπε ότι άλλα τα στοιχεία τότε και άλλα τώρα. Άλλο όμως προκύπτει από τα όσα έλεγε ο κύριος Μαλούτας. Δεν μίλησε τότε για συγκεκριμένα στοιχεία κτλ. Ήταν άλλα τα επιχειρήματά του. Εγώ απορώ γιατί ο κύριος Μαλούτας άλλαξε στάση. Μάλλον έχω μια εξήγηση, αλλά νομίζω ότι επειδή έρχονται εκλογές, ο κύριος Μαλούτας θέλησε να ικανοποιήσει το λαϊκό αυτό αίτημα των πολιτών της περιοχής και των συνταξιούχων που είναι πολύ οργανωμένοι σε αυτό και του κύριου Πλεξίδα για την κατάργηση του 80%. Ο κύριος Μαλούτας στο Δημοτικό Συμβούλιο μιλώντας είπε ότι διαβουλευτήκαμε και συζητήσαμε και με τους συνταξιούχους που ήταν εκεί καμιά τριανταριά άνθρωποι και αποφασίσαμε να ψηφίσουμε όχι στο 80%. Και εδώ νομίζω ότι είμαστε στην ιστορία ότι εντάξει, παιδιά, το θέλει ο κόσμος να ψηφίσουμε κι εμείς. Έτσι εξηγώ την στάση του κ. Μαλούτα και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνεπής στάση της κ. Τομπουλίδου, η οποία ψήφισε και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ. Σημαντικό αυτό να το πούμε. Και εκείνα, δηλαδή, συνεπέστατη Νούλα Τομπουλίδου. Εγώ οφείλω να το πω. Ο κ. Ιωαννίδης, εδώ δήμαρχος, είπε κάτι σημαντικό στους δημοσιογράφους. Είναι προεκλογική χρονιά. Μπορούσε να βγω και να πω ναι, παιδιά, να το καταργήσουμε. Δεν μπορούσε. Το εύκολο για τον κ. Ιωαννίδη ήταν να βγει και να πει. Το καταργώ. Και αυτό ας το έχουν υπόψη τους νομίζω οι πολίτες. Ότι τι πιο εύκολο από ένα δήμαρχο να βγει ένα χρόνο πριν τις εκλογές και να πει καταργώ το 80%. Ξέρεις τι μεγάλο πολιτικό όφελος θα έχει. Λοιπόν. Πάρα πολύ μεγάλο. Όπως και για το Σκοπιανό, γιατί πρέπει να το πω εδώ. Ναι, πες το. Και στο Σκοπιανό, ο κύριος Ιωαννίδης, συνεπέστατος και κατά την προσωπική μου πάντα άποψη εδώ,
πολύ ορθά έπραξε και πρότεινε και έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην εκδοθεί ψήφισμα για το Σκοπιανό. Πιστό στη γραμμή του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που όπως θυμάσαι και εσύ δεν εκδίδει ψηφίσματα γενικώς. Δεν έχει. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για διάφορα άλλα ζητήματα. Συνεπέστατο στα όσα έχει πει και δημόσια ο κ. Ιωαννίδης και κόντρα στο λαϊκό αίσθημα και την κοινή γνώμη, ειδικά στην περιοχή μας, αποφάσισε να μην εκδοθεί ψήφισμα για το Σκοπιανό παρά την αντίθετη άποψη όλων των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Και εδώ ο κ. Ιωαννίδης, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, μπορούσε να πει: ναι, ρε παιδιά, να βγάλουμε ένα ψήφισμα, να λέμε κι εμείς όχι στο όνομα Μακεδονία και να είναι όλα καλά και να μην ακούει καμία άλλη γκρίνια. Είναι πολύ θετικό, νομίζω, για έναν δήμαρχο, όποιος και αν είναι αυτός, να παίρνει αποφάσεις οι οποίες έχουν και πολιτικό ρίσκο και όχι μόνο ρίσκο και δημιουργούν και ένα πρόβλημα και στον ίδιο. Έτσι. Εδώ θέλει η περιφέρεια προσπάθησε και θέλει... δεν τα κατάφερε. Εδώ υπάρχει λοιπόν η ειδοποιώς διαφορά. Ο κ. Καρυπίδης προσπάθησε μέσα στις άκρες να συμβιβάσει και το λαϊκό αίσθημα και τους δικούς του συμβούλους για να μην πάει κόντρα στην κυβέρνηση και τα έκανε σαλάτα. Ο κ. Ιωαννίδης ορθώς, κοφτός και ξεκάθαρα στο συγκεκριμένο ζήτημα είπε: αυτή είναι η θέση μου, αυτή είναι η θέση μου πάγιο. Και παγίος, σταυρώστε με για αυτήν. Και σταυρώστε διότι με για σταύρωμα το πάει. Έχει την πολιτική γενναιότητα σε αυτά τα δύο ζητήματα. Και στον αντικαπνιστικό γιατί ρωτήσαμε τον κύριο Μαλούτα. Εσείς τι άποψη έχετε, το γράψαμε στο Κοζάνη, το ρωτήσαμε και εδώ και ο κύριος Μαλούτας είναι προετοιμασμένος. Ναι, αλλά τρία λεπτά ο κύριος Μαλούτας δεν μας απαντούσε ορθώς εφαρμόζεται ή όχι. Στο τέλος είπε ορθώς, αλλά κακώς μόνο εδώ και δεν εφαρμόζεται αλλού κτλ. Δηλαδή ήξεις αφήξεις για να μην χαλάσουμε το χατήρι κανενός. Και εδώ ο κύριος Ιωαννίδης με το όποιο κόστος μπορεί να μην γουστάρει κάποιος ή να γουστάρει, αλλά πρέπει να το αναγνωρίσει ότι είπε ρε παιδί μου θα το εφαρμόσω. Έχει πολιτικό κόστος, έχει. Τώρα το κάπνισμα μπορεί να έχει και θετικό, να μην έχει μόνο πολιτικό κόστος για τον Δήμαρχο. Έτσι. Αλλά πήρε μια άποψη, πήρε μια θέση. Ένα, δύο, τρία ζητήματα και οφείλω να τα αναγνωρίσω εγώ αυτά στη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, είχαμε θέματα, γιατί πάει πέντε. Είχαμε θέματα. Τέλος πάντων, Χρήστο, ετοιμάσου. Είχε ένα τροχαίο ατύχημα ο κ. Δημητριάδης. Με δική του ευθύνη. Ναι, εντάξει, εκείνο σε αυτήν. Να δείξουμε τι φωτογραφίε, είναι από το Κοζάνη Live. Έγινε και μπροστά σου πείτε, κύριε Άργυρο Ζάκη, τι γίνεται. Ποιανού. Τα παιδιά μένουν εκεί. Ποια παιδιά. Το Κοζάνη Live. Είναι στην Κέρτσου. Καταλάβαμε που είναι. Να κλείσουμε στον κόσμο τέλο πάντων. Νομίζω πω έχω μερίδιο ευθύνη για αυτό το ατύχημα. Εσύ. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο και δεν μαζί μιλούσατε. Μου είπαν δύο-τρει φίλε σίγουρα, αλλά θα μιλήσω στο κινητό. Βλέπετε ότι βγαίνει. Δείξε λίγο χρήση την προηγούμενη φωτογραφία. Υποθέτω ότι του κυρίου Δημητριάδη αυτό. Που ξέρω. Βγαίνει από μέσα από την Αριστοτέλους. Στην Κέρτσου, δεν κοιτάζει. Εκεί το φανάρι έχει καταγηθεί, είναι μόνο ένα πορτοκαλί, νομίζω. Εμένα μου. Και χτύπησε είπε... αυτοκίνητο που κινούνταν στην Κέρτσου και τραυματίστηκε ελαφρά. Και η οδηγός και. Ευτυχώς ελαφρά. Τίποτα σοβαρό. Ναι. Νομίζω πως μπερδεύτηκε με το φανάρι. Το φανάρι εδώ και ένα μήνα περίπου δεν είναι φανάρι. Ναι, μπερδεύτηκε με το φανάρι. Αυτό. Ναι. Αυτό. Μπερδεύτηκε με το φανάρι. Μπερδεύτηκε μάλλον αφαιρημένο ήταν. Τέλος καλό. Ασφάλεια, ασφαλισμένο το είχατε, έτσι. Δεν φαντάζομαι να. Λέω. Είναι το περιστιακό. Γιατί άμα το περιστιακό. Δεν πειράζει. Πάει άλλο λογαριασμό. Έχει μπλεξιματάκι με τα αυτοκίνητα γενικώ πάντω. Θυμάσαι. Ναι. Για κ. Δημητριάδη θα πρέπει να έχει μια πολύ διαφορετική προσέγγιση σε κάποια θέση πάρκινγκ σε σχέση με άλλους ανθρώπους και επιβλευτές. Και εκεί να μείνει. Εν τω μεταξύ είναι ανάδρομος Ερμής. Είχαμε και άλλα θέματα. Όπως για παράδειγμα κάτι σοβάθες που έπεσαν σε ένα αυτοκίνητο. Δεν καταλαβαίνω. Είναι η οδός Πίνδου κοντά στην Παύλου Χαρίση. Χρήστο, αν φωτογραφεί στο Κοζάνη Μίντε, ένα από κάτοικο τη περιοχή, Γιάννη Κάπα. Ρημάχτηκε το αυτοκίνητο από κάτω. Άμα έχει τύχη, διάβαινε. Μεγάλη καντεμιά. Δηλαδή τώρα κοίταξε να αφήσει το αυτοκίνητο από κάτω. Δεν λες καλά που χτύπησε το αυτοκίνητο όμω, Τραπανέγκη. Αυτή φαντάζεσαι να ήταν ένα άνθρωπο. Φαντάζεσαι άνθρωπο. Μπορούμε να δούμε. Θα το δούμε τώρα, Χρήστο, τι φωτογραφίε. Γιατί ρημάχτηκε το αυτοκίνητο του καημένου. Κοίταξε το δίπλα στο σύνολο. Αυτό δεν είναι σοβά, φίλε. Αυτό είναι. Σοβά, να το σοβά. Φαίνεται σοβά. Δεν βλέπει πέτρε. Πώ δεν τη βλέπω. Αυτή είναι η οικοδομή από την οποία έπεσα και τώρα δεν νομίζω ο Δήμο πρέπει να δει τι γίνεται. Δεν ξέρω τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και φαίνονται και είναι και μια φαίνεται σοβάδε κάτω. Mm-hmm. Κοίταξε. Mm-hmm. Παιδιά, μπορεί να το φάσει το κεφάλι, είναι δυνατόν. Παιδιά, μπορεί να σκοτωθεί άνθρωπο. Ευτυχώ. Γιατί είναι και δρόμο που περνάει κόσμο. Σήμερα είναι αυτό. Ναι. Παιδιά, είναι απίθανο. Κοίταξε κομμάτι πέτρα τώρα. Έτσι. Και πού άλλο. Και δεν τι άλλο. Σοβά αυτό ακριβώς. Έπεσε σήμερα. Ένα πολύ δέντρο πέσιμο. Λοιπόν το οποίο. Επειδή και πάλι ευτυχώ δεν ξέρω δεν αν έχει ακόμη. Άνθρωπος. Πριν δύο ώρες έχει αρκετό. Κοιτάξτε τώρα, είναι ο δρόμο πριν από την Ομαρχία. Την παλιά Ομαρχία. Μετά το Έλενα το ξενοδοχείο, πριν την Ομαρχία. Εδώ στο προξένο Κορομιλά. Συγγνώμη, βρε Παναγιώτη μου, αυτή η περίφραξη τη Ομαρχία δεν είναι. Ναι, το δέντρο ήταν μέσα στην Ομαρχία. Ναι. Και αποφάσισε να φύγει. Ευθύνη Ομαρχία. Οι κάτοικοι μου λένε ότι είχαν ενημερώσει και είχαν ζητήσει να φύγει το δέντρο, να κοπεί.
Δεν εγκρίθηκε στην Οικονομική Επιτροπή το κόψιμο. Από το Δήμο Κοζάνης ενημερώθηκα ότι έχουμε ενημερώσει την Ομαρχία ότι είναι δική της ευθύνη. Αφού είναι, κοίταξε, όταν είναι σε δικό σου χώρο μέσα. Ναι. Ζητήθηκε από την Ομαρχία να το κόψει ο Δήμος, όμως είπε, παιδιά, ναι, okay, είναι δική σας ευθύνη. Βρείτε και κόψτε το. Ναι, και κοιτάξτε τώρα τι έγινε, παιδιά. Μιλάμε τώρα σε δρόμο. Κοιτάξτε. Ευτυχώς δεν πέρασε ένα παιδί, ένας άνθρωπος, ένας ενήλικας και κάνει αυτοκίνητο. Γενικώς, δόξα τω Θεώ σήμερα. Μιλάμε για πίθανο. Κοίτα και το κόπηκε έτσι. Αυτή η ιστορία ήταν άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, θέλω να μου φέρετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την λίστα να κάνω την κλήρωση. Έχω να σου κάνω ένα πάρα πολύ δύσκολο ερώτημα, νομίζω. Α, τι είδους, μαθηματικά, φυσική, χημεία, τι είναι δύσκολο. Ήταν goal ή offside αυτό που έβαλε ο Βαρέλα στο 89 στην Τούμπα και κάγει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αχ, τώρα άμα πω την άποψή μου, δεν θα μου ξαναμιλήσω στους σάκους μου. Ήταν offside ή όχι. Ήταν. Πολύ καθαρό offside ήταν. Μάλιστα. Δεν ήταν. Εγώ έχω πει την άποψή μου στο Facebook. Αλήθεια. Θα ότι θεωρώ ότι ήταν goal. Κανονικό. Δεν ήταν offside. Εγώ θεωρώ ότι ήταν goal. Εγώ θα το μετρούσα. Το μέτρησαν όμως στο τέλος. Το μέτρησαν μετά από μια μισή ώρα στα αποδυτήρια, αφού ο διαιτητής συμβουλεύτηκε τον επόπτη, αφού στην αρχή έδειξε σέντρα, ο επόπτης δεν ήξερε τι ακριβώς να κάνει. Το τι ακολούθησε το βλέπεις. Ο ανεκδίκητος πρόεδρος του ΠΑΟΚ μπήκε μέσα με το πιστόλι. Λέει, εγώ δεν απειλήσα κανέναν. Ναι, τον βλέπουμε στο βίντεο που ο άνθρωπος. Εγώ ρε παιδιά, τον βλέπεις έτσι. Δεν απειλεί κανέναν. Δεν φωνάζει, δεν πάει πουθενά, δεν κατευθύνεται προς τον διαιτητή. Δεν ξέρει ελληνικά, υποθέτω. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, άμα σε βρει ένα στα τουρκικά, εσύ θα το καταλάβει. Αξιωρά, μην είμαστε χαζοί, το βίντεο τα λέει όλα έτσι. Ο Ιβάν Σαββίδης μπαίνει μέσα, απειλώντας θεούς και δαίμονες, και αυτό καταλαβαίνει κανείς από τη γλώσσα του σώματος και από τις κινήσεις του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της όποιας δικαιοσύνης. Μεγάλη συζήτηση κι αυτή. Και ας μην βλέπουμε τα πράγματα και μονοπλευρά. Γιατί κάποιοι την προηγούμενη ημέρα ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς από την ελληνική δικαιοσύνη, τέλος πάντων. Ήταν μια απόφαση να αλλάζει εντελώς ξαφνικά. Και μία ώρα το πρωί, μάλιστα. Δεν το κατάλαβα, Δημητρούλα. Από την άλλη, βέβαια, είχαμε τα όσα ακολούθησαν. Με μεγάλη ιστορία, ειδικά στο διαδίκτυο. Εγώ καταλαβαίνω την πικρία των οπαδών του ΠΑΟΚ που φτάσαμε μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Φτάνουν. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει η αθλητική δικαιοσύνη και ειδικά στην περιοχή μας. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι έχουμε υπερβάλει και είναι πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε καν έτσι. Και αυτό ισχύει για όλους και για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, θα σας πω σινεμά μέχρι να μου φέρουν την λίστα με την κλήρωση. Μα πάτε δεν να το δείτε. Μου στείλαν ένα ανέκδοτο να το πω στον αέρα και δεν το κατάλαβα γιατί δεν γράφτηκε σωστά. Μην μου κάνετε τέτοια στον αέρα. Να πας να δεις τις τρεις πινακίδες έξω από το Abing στο Μουζίρο. Είναι πολύ ωραία ταινία που δείχνει τη σημερινή Αμερική. Να πας να δεις το Tomb Raider, λέω εγώ, με αίθουσα 1, 2 προβολές 7,5 και 10. Οι τρεις πινακίδες έξω από το Ebbing στο Μιζούρι, μία προβολή σε 7,5. Είναι φοβερή, ειδικά δικαίως το πρώτο γυναικείο ρόλο, το Όσκαρ πρώτο γυναικείο ρόλο και δεύτερο, να πάτε να είναι δικαιότατα. Να πάτε να δεις. Και. Εξαιρετική ταινία, να πάτε. Αίθουσα 2, μία προβολή στις 10. Είναι, λέει, αληθινή ιστορία. Το αληθινή δεν το έχω καταλάβει αυτό. Είναι τα φαντάσματα και πραγματικά. Έχει, είναι, λέει, είναι, ένα, ναι. Είναι πραγματική ιστορία, μου είπανε. Και είναι θρίλερ. Διότι έχει κάτι φαντάσματα. Να δεις το βίντεο, είναι λίγο. Το προμό. Δεν θέλω να το δω. Θα το δουν οι τηλεθεατές μετά. Okay. Λοιπόν, έχω ζήσει, έχω ζήσει. Έχω πολύ ζήσει σήμερα, διότι έχω και εκπομπή ζήσει σήμερα, 10:30. Surprise. Καλησπέρα. Όπα, όπα, όπα. Χριστό. Γεια σου, Ζήση. Τι κάνετε. Πολύ καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ χαίρομαι που είστε τόσο καλά, τόσο καλά. Λοιπόν, θα κάνουμε δύο κληρώσεις, γιατί έχουμε δύο παπουτσάκια. Από το 1, μέχρι το 126 παρακαλώ. Θα κληρώσω πρώτα. Δεν ξέρω πώς μου τα έχουν. Έφυγε. Α, έχουνε. Ναι. Θα μου πεις ένα νούμερο και αν είναι κάπα είναι για το κοριτσάκι και αν είναι αλφα είναι για το αγοράκι. Απλά πράγματα. Πλάνο στον Παναγιώτη να μαζέψει το στυλό μου. Ζησάκο, σ' ακούω. Έλα, ζήσεις, ακούμε. Το 25. Το 25 είπε. Το 25, τι είπε, το 25 είπε. Α! Κωστογλίδου Κυριακή, α! Αγορίστικο! Κυρία Κωστογλίδου Κυριακή, το έχετε το αγορίστικο. Και άλλο ένα θέλω να μου πεις για να δώσω και το κοριτσιστικό, παρακαλώ πολύ. Το 90. Τέλος με πας. Κοριτσιστικό! Καραμούζα Αλεξία. Κάπα, κοριτσιστικό.
Παραλαμβάνετε και οι δύο Δευτέρα από το Top Channel. Μην ξεχνάτε ότι ο Πάπης σας έχει τα καλύτερα, στις καλύτερες τιμές και προσφορές. Παιδικά παπούτσια και όχι μόνο βεβαίως. Ζήση, έκανες σκληρές ερωτήσεις η συνάδελφος. Ναι, με πίεσε. Με πίεσε πάρα πολύ. Σε πίεσε πάρα πολύ. Κοίτα, γιατί δεν του λες όμως ότι ας πούμε μπορεί να έλειπε από την κουβέντα, αλλά ήταν σχεδόν το τιμόμενο πρόσωπο. Κάθε τρεις κουβέντες αναφερόταν το όνομά του, δεν είχες λόξιγκα εσύ. Πώς, δεν άκουσα τι είπες. Δεν είχε, λέω, λίγο λόξιγκα, γιατί κάθε τρεις κουβέντες αναφερόμασταν και στο όνομά του. Δεν ακούω και τίποτα, δεν χάλεσε. Μας έχει χαράξει ο Παναγιώτης ο Πλιάτσιος. 10 και μισή Manufactum στο Top Channel από αυτό. Ζήσεις, πιτσιά, βάσα αφιέρωμα. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Ζήση. Γεια σου, Ζήση. Εσύ λες τώρα, επειδή έχει φτιάξει ο καιρός, δεν ξέρω, μου είπαν ότι αύριο χαλάει. Χρήστο, αύριο χαλάει ο καιρός. Από Δευτέρα κυρίως. Θα έχει βροχές. Και στα ορεινά χιόνια. Α, τι χιόνια. Χιόνια, άσπρα. Άσπρα. Έχει, αλήθεια, έχει τρελή κακοκαιρία στην κεντρική Ευρώπη θα έχει. Να μην εκεί. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω κάτι για χιόνια στα ορεινά άκουσα. Αλήθεια, λες. Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω. Δηλαδή παρέλαση. Καλώς νομίζω. Πάλι δεν ξέρω. Μια εβδομάδα μετά δεν ξέρω τώρα τι. Εγώ μόνο Χρήστο Μαργαρίτη ακούω. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αλλά για χιόνια στα ορεινά έχω το. Κάτι είδα. Ναι. Από θα κλείσουν τα σχολεία, κύριε. Κύριε, κύριε Παναγιώτη, θα κλείσουν τα σχολεία. Λάστιγε αυτά. You never know, λέω εγώ. Όχι, λάστιγε αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αλεξία. Έχει πασχαλιάτικο κλίμα τώρα. Γιορτάζει και η Αλεξία σήμερα. Να προσέξω. Είναι άλλο το Αλεξία, άλλο το Αλεξάνδρα. Είναι στι περισσότερε είναι Αλεξάνδρε. Ναι. Γι' αυτό. Ο Αλέκο, α πούμε, συνήθω είναι Αλέξανδρο. Ναι, όχι, εγώ τον Αλέκο μου, τον φίλο μου είναι Αλέξανδρο. Δεν έχω τέτοιο. Ωραία. Να χαίρεσαι τον αδερφό σου και κυρίω τον πρωθυπουργό σου. Χρόνια πολλά, Αλέξ μα. Υγεία της καρδιάς μας, μεγάλη μας πρωθυπουργέ, πολύ χρόνο εμένα μας. Πώς το κατάφερε τώρα ο Μίμης Δημητριάδης και έχει εκδήλωση αντί να είναι στο πάρτι, ας πούμε. Θα κάνει πάρτι. Δεν θα κάνει ένα πάρτι. Θα κάνει περιστέρα. Δεν έχει κεράκι. Δεν πρέπει να παιδάκια. Κάνει ένα. Κάνα παιδάκι, φοντανάκι. Πώς πήγαινες παλιά στα γιορτάσια και σε έβγαζαν πιάτο συγκεκριμένα, είχε αγκούρι, κασέρι, ναι, ένα γιαπράκι, τώρα το πίτα. Κάνω, ρολό, ρολό αυγό, αγκούρι, πίτα και γιαπράκι. Πίτα και γιαπράκι, αυτή είναι η πεντάδα. Και κρασί κόκκινο. Μετά λίγο σνίτσελ, κρασί σνίτσελ χωριό. Σνίτσελ στα παιδικά τα πάρτι. Από το χωριό, από όχι, το τώρα χωριό. Τελευταία έχει και σνίτσελα, γιατί είναι εύκολο. Α, καταλάβες. Καλά, εντάξει. Οπότε κάτι θα έχει μαγειρέψει η περιστέρα. Πάω Καρυπίδης, με το κατητής του. Ναι. Με τον Πακράτσι που πάνε για το προσφυλί. Να, καλά, ρε πρόεδρε. Και με τον Πακράτσι που έδινε 10 χρόνια στο βιβλίο. Με τη γλάστρα. Με τη γλάστρα. Κυρία Καρυπίδη, κυρία Δόδρα. Με τη γλάστρα. Ξέρω εγώ, ναι. Σετάκι. Δεν θα βγάλει ένα πιάτο κάτι. Στην αρχή είναι νουαζέτα. Εντάξει, το έχουμε γυρίσει. Ωραίο, όμως, νουαζέτα. Τι, έχουμε ζήσει κι εμείς. Όχι, όχι του κυρίου πρέσβη. Σε μια και ταπεινά δεν είπαμε. Κύριε Πρωθυπουργέ μας, καλομαθαίνετε, ας πούμε, κάπως έτσι. Όχι, σε μια και ταπεινά, νουαζέτα. Νουαζέτα δίνουν στα γιορτάσια και στα μνημόσια. Νουαζέτα ή γίνεται το στρόγγυλο, το αλτζοκόντα που είχε ολόκληρο μέσα εδώ. Ναι. Η τζοκόντα δεν είχε ολόκληρο. Δεν είχε ολόκληρο, η νουαζέτα έχει, η τζοκόντα έχει μισό. Η τζοκόντα το έχει κομματιασμένο, ρε. Κομματιασμένο. Ναι. Το χρυσό, γεια σας. Πάρτε, τι κάνετε καλά, τα παιδιά. Τα παιδιά, το γιαπράκι σας στο στόμα. Το γιαπράκι με την πίτα, το παιδιό, το φοντάν πάει με το λικέρ. Περνάει μία με τη φοντανιέρα και μία με το λικέρ. Μου θυμίζει τώρα ένα καλό κύριο το χωριό που είχαμε πάει σε μια τέτοια γιορτή, που του έχει πέσει το γιαπράκι. Κάτω. Του έχει πέσει κάτω στο χαλί που έχει βγάλει νοικοκυρά και το καλό. Το πνιγό. Του έχει πέσει το γιαπράκι και το έσβεχνε με το πόδι. Να πάει κάτω τον καναπέ. Εκεί είναι καναπέ, δεν ξέρεις που. Σου ανοίγαμε τους καναπέδες μόνο στα γιορτάσια, ρε παιδί μου, κλειστή πόρτα. Του σκόνιζε κάθε Σάββατο η μαμά, η πεθερά, η τάδε. Και το κρυβέ. Και του έχει πέσει το γιαπράκι, ρε παιδί μου, τον έχει απέναντι, ας πούμε. Ναι, τι καλά τα παιδιά μου, ναι, τότε, πασόκλειο δε τότε, τσακωνόταν εκεί, οι κυρίες καθόταν εκεί, λέγανε τα λεπτά, ξέρω εγώ. Για μόδα. Ναι, για μόδα, οι κύριοι, το πασόκλειο εκεί, ο Μητσοτάκης, ο πανέρα, ναι, του είχε πέσει το γιαπράκι από το πιάτο, είχε πέσει το γιαπράκι κάτω και είχε με το πόδι, ξέρεις, και το έσβερνε. Τώρα λέμε συντονισμένες κινήσεις. Αυτό το γιαπράκι έχει πάει κάτω από τον καραβέ. Μπορεί να το βρει και στη γενική του Πάσχα. Μετά να το βρει από τον Οκτώβρη. Πρέπει να το βρει στη γενική του Πάσχα. Θα σήκωσε τον καραβέ. Θα είναι κανένα. Τι είναι αυτό, πώς βρέθηκε εδώ πέρα το γιαπράκι. Και το έσβρουχε. Έτρωγε το αγγούρι και έσβρουχε το γιαπράκι με τον πόδι. Να πάει κάτω. Συντονισμένα, κουτσά στραβά. Ναι, πάρτε ρε φίλο, βάλτο.
Ε? Πώς δεν του άρεσε. Κι άλλους δεν μας άρεσε κάποτε, πολλές φορές το γιαπράκι και... Αλλά... Ο βαγκώναμε, κάναμε, καλό το γιαπράκι. Κάστε Κοζαρίνη και οικογένεια. Να σου βάλω ένα. Καλό το γιαπράκι, καλό από πάνω. Τέλειο. Η νοικοκυρά από πάνω. Καλό το γιαπράκι το λέω Κοζανίτσι. Ξέρω το λίγο το στομάχι. Μπορώ λίγο το στομάχι. Μια κοκακόλα. Δεύτερη κοκακόλα. Πώς να κατέβει το γιαπράκι αν δεν τρώγεται. Δεν είναι γιαπρακούλη, ήταν γιαπρακάρα. Κοίταξε. Σε αυτές τις περιπτώσεις έπρεπε να πάρεις μαθήματα από παλιούς βουλευτές που πήγαν από γιορτέ σε γιορτάση και κάθε φορά έφευγαν από τα σπίτια, ζητούσαν χαρτοπετσέτα και έλεγαν συγγνώμη, δεν μπορώ να το φάω. Μου το δίνετε σε μια χαρτοπετσέτα και το έβαζαν. Και το έβαζαν στο παλτό. Και πήγαινε στο σπίτι. Με 30 τέτοια γιαπράκια σε κάθε τσέπη. Μου θύμισε το για πρώτη φορά νονό τώρα, που είναι το γάπ μικρό. Πάει στην Κρήτη και γεια στα χέρια σας, γεια στα χέρια σας, μέχρι που του δίνει τους κουχλιούς και το έχει βγάλει. Ναι, σαν να βλέπεις το κάπτον ίδιο. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν. Αυτές τις ευχάριστες νότες. Κλείνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει να σας πει ένα τηλεοπτικό νέο γροθιά στο στομάχι. Δεν είπες να πεις για το Power of Love. Α. Ο συντοπίτης μας, η Σάξ Αμερτζίδης, μπαίνει την ερχόμενη Δευτέρα σε αυτό το φοβερό καταπληκτικό reality που δείχνει στο Sky. Το Power of Love. Δεν κοιμάτομαι σήμερα που δεν το δει. Πραγματικά δηλαδή. Δεν έχω αυτό που συζητούσαμε, δεν έχω καταλάβει τι κάνουν αυτοί. Τι κάνουν αυτοί εκεί. Πάντως το δικό μας το παλικάρι μπαίνει μέσα και το γουστάρει μια μελαχρινή, είδα εγώ στο βίντεο. Αφού ακόμα δεν μπήκε, πώς το γουστάρει. Δείχνει το βίντεο. Μπαίνει μέσα, έχει μπει ήδη, ρε παιδί μου. Α, με το που μπαίνει, το κόβει αυτή. Και α, λέει αυτή είναι τη σα. Εγώ δεν τώρα το ματιά σου λέει Κοζανίτσα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Α, έχουμε καλή φήμη. Τρώει κρόκο σου λέει. Καλό. Κοζανίτσα λέει εδώ το να σου πω. Ποιο είναι ο στόχο. Για ποιο λόγο. Τι, δηλαδή στο survivor είναι να φας, ας πούμε, να κερδίσεις. Α, το έπαθλο, ναι. Ναι, ποιος είναι ο στόχος. Αυτούς τους τάζουν από ό,τι κατάλαβα. Ναι, ναι, όχι, γι' αυτό λέω, ποιος είναι ο στόχος. Αυτό θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά και στο τέλος θα βγαίνει νικητής, δηλαδή. Πώς βγαίνει νικητής. Ποιος είναι. Ψηφίζει ο κόσμος, δεν ψηφίζει ο κόσμος. Α, ψηφίζουμε εμείς. Ναι. Α, δεν το ξέρω. Ο στόχος ποιος είναι. Δεν είναι, να μην γιατί είμαι μέσα, ας πούμε. Τι προσπαθώ να φάω εσένα. Να σε ρίξω. Να με παντρευτείς, τι προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν έχω καταλάβει. Να μείνουμε στο τέλος, όχι. Μόνο να μην είναι ένα ζευγάρι, δεν ξέρω, ξέρω εγώ τι γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Το ζευγάρι μου είναι στόχος. Α, δεν ξέρω. Βοηθήστε μας, παιδιά, εμείς. Δεν είναι το ζευγάρι μου στόχος. Ποιος είναι ο στόχος, δεν το έχεις δει. Κάποιος που το έχει δει. Έχω μια άλλη απορία. Αυτός τους δείχνει μέσα και αυτές. Μόνο με τα ρού, δηλαδή όλη την ώρα είναι, δεν φοράνε φόρμες. Μένουν μέσα. Εγώ βλέπω MasterChef. Δηλαδή τα παιδιά στο MasterChef. Φοράνε και βερμούδα, φοράνε. Ναι, έβλεπα άλλο. Ναι, χαλάρω. Παντόφλαξ. Αυτού γιατί του δείχνει. Λες και βγήκαν από και, catwalk. Ναι, δεν δείχνει. Δεν το βλέπω. Εκεί μένουν. Του δείχνει ρε παιδί μου με τι παντόφλε, με τα αυτά. Παιδί μου, αυτοί μπαίνουν εκεί, μπαίνουν σε αυτό το σπίτι, α πούμε, για το γύρισμα. Όχι, ρε. Τι κάνουν τώρα, εκφράζουμε απορίε ο ένα τον άλλο, αφού δεν το έχει δει κανένα από του δύο. Να παίρνει τηλεθέατρο, παίρνει τηλέφωνο. Απαντήστε λίγο τώρα. Βγαίνω από το στούντιο, πάρτε ένα τηλέφωνο να πείτε γιατί δεν το έχω πιάσει. Γιατί και εμείς δεν το έχουμε, ενώ το Survivor πέρυσι το είδαμε. Φέτος δεν το πολύ βλέπουμε από ό,τι κατάλαβα. Όχι, πώς. Βλέπεις. Ναι, όχι φανατικά. Εγώ MasterChef φέτος. Και εγώ πολύ MasterChef φέτος. Πάω να κόψω το φαγητό. Βλέπεις MasterChef 9:30 το βράδυ. Μαγειρεύει εκεί. Γιατί ενοχλείστε, δεν καταλαβαίνω τα φαγητά που κάνουν. Ο Αργύρης και η Μάγκη, ξέρω εγώ. Τι δεν καταλαβαίνω. Τα φαγητά που κάνουν. Πώς δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω το λάδι. Τρούφας. Το τρούφας, εντάξει, εύκολο είναι το λάδι τρούφας. Τι. Λάδι κόλιανδρου. Αυτό τα τέντα. Λάδι κόλιανδρου, δεν τρώσε εσύ. Και στραγγόν με... Το στραγγόν, δεν τρώσε εσύ στραγγόν. Σε κάθε γιορτάση εμείς στραγγόν είχαμε, δεν είχαμε γιοπράκι. Ή πουρέ γλυκοπατάτας και αυτά. Άντε, πουρές γλυκοπατάτας λίγο πιο normal. Δεν το έχω, δεν καταλαβαίνω καν την ορολογία. Και έχω αρχίσει και βλέπω και Hell's Kitchen και εκεί είναι που το έχασα εντελώς. Του Μποτρίνη. Στον Αντένα, ρε. Στον Αντένα. Δεν έχεις δει. Μιλάμε, μαθαίνεις γαλλικά. Α, ναι. Του Μποτρίνη τα γαλλικά, κατάλαβες τώρα. Την γκάζι πέφτει, δεν λέγεται. Δεν κάνουμε κι εμείς εδώ. Ποιο να έχουμε να μας φωνάζει. Θα βρούμε. Θέλουμε ένα σεφ πολύ. Είχαμε δύο βραβεία αυτή την εβδομάδα. Την κυρία Κούτη μας, ας πούμε. Είχαμε στο πρώτο διεθνές ελληνικό φεστιβάλ γαστρονομίας. Βραβείο στην κατηγορία πολύ σημαντική κουζίνα, δημιουργική κουζίνα, ελληνική δημιουργική κουζίνα, πρέπει να είναι στο κουζίνα της μαμάς Άννας και ο Τρυποκάριδος στην κατηγορία ελληνική μεσογειακή κουζίνα. Και πήρε και δύο χρυσά μετάλλια οι κουρίτες του κ. Καμκούτη. Στη Θεσσαλονίκη σε διεθνή διαγωνισμό. Κύριε Καμκούτη, πάρα πολλά συγχαρητήρια και πάλι βραβεία για τον κύριο Καμκούτη. Ναι, δεν είναι η πρώτη του φορά. Μπράβο! Έτσι. Τέτοια να γίνονται. Είναι ωραία για τα τοπικά μας κρασιά, γενικώς προϊόντα. Για σεφ και τα λοιπά να παίρνουν τέτοια βραβεία και να έχουν τέτοιες διακρίσεις. Μπράβο μας. Λοιπόν,
Μας κάνατε περήφανους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.